και φίλες, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα κιόλας. Την προηγούμενη εβδομάδα τα είπαμε δύο φορές στον αέρα. Αυτή τη εβδομάδα βλέποντας και κάνοντας, όπως άλλωστε κάνουμε τον τελευταίο καιρό. Λευτέρη, καλό βράδυ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάγκη, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας και όσοι μας βλέπουν. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και ένα φίλο ο οποίος μας βλέπει σχετικά από μακριά, βέβαια με το ίντερνετ όλα κοντά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει μας συνδέει και μια σχέση πολλών ετών, τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκου, ο οποίος είναι. Καταρχήν, πώς βρέθηκες να είσαι μεγαλομέτωχο στον Ολυμπιακό Βόλου, ξέρεις, δεν θα σου κάνουμε εύκολες ερωτήσεις σήμερα. Μα για τα δύσκολα. Εσύ να ξέρεις πολλά χρόνια τι είπε για τα δύσκολα. Το ξέρεις, Μάκη, ιδιαίτερα. Και σε φωνάξαμε. Λοιπόν, ναι, καλά κάνουμε. Να μιλάμε στο ελληνικό. Καταρχήν, ναι. Που... εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόσκλησή μας. Και νομίζω ότι είναι και επίκαιρη η παρουσία σου, διότι χθες υπήρξε η ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό Βόλου, ομάδα στην οποία είσαι επικεφαλής, και θα μας μιλήσει σχετικά. Το θέμα της αναδιάρθρωσης γενικότερα νομίζω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, είναι το μείζον. Αφορά πάρα πολλές ομάδες. Το θέμα είναι αν θα γίνει καταρχήν αναδιάρθρωση και αν γίνει με ποιον τρόπο θα γίνει. Διότι δεν είναι μόνο τι λένε οι μικροί, το θέμα είναι και τι θα πούνε οι μεγάλοι. Ακριβώς. Σωστά. Πολύ σωστό το λες. Το πρωί μίλησα σε ένα καλό φίλο και συνάδελφο εδώ στα Χανιά, στην Έρα Χανίων, τον Παντελή, τον Χουλάκη, ο οποίος με ρώτησε δύο πράγματα και το ίδιο πράγμα θα πω και τώρα. Εξαρτάται, θα το πω και από αυτή την πλευρά, τι θα αποφασίσουν οι μεγάλες ομάδες. Διότι αυτές είναι που κυρίως αποφασίζουν στην Ελλάδα, τι υποδείξεις με τη σειρά τους θα κάνουν, τι πιέσεις θα ασκήσουν, προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά η αναδιάρθρωση. Γιατί όπως ξέρεις και εσύ, Ευρυπίδη, πάρα πολύ καλά, επειδή ήσουν και χρόνια ποδοσφαιριστής, δεν γίνεται να υπάρξει αναδιάρθρωση στη ΓΑΜΑ Εθνική και να μην αλλάξει η δομή των κατηγοριών παραπάνω. Εσείς βέβαια κάνετε. Ακριβώς γι' αυτό και είναι και ο λόγος της αναδιάρθρωσης, λέγεται για αναδιάρθρωση. Λοιπόν, πες μας καταρχήν, κάνε μας έτσι μια εισαγωγή. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Σας παρακολουθώ πολλά χρόνια, Μάκη. Ξέρεις, είσαι ιδιαίτερο αγαπητός σε εμένα και το παιδί. Θεωρώ ότι κάνετε μια πολύ καλή δουλειά. Λευτέρη, ναι, το βρέθηκε και η Αντώνη. Το Λευτέρη, γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Ειδικά, εντάξει, τώρα έχει αδυνατήσει αυτό, το είπα και πριν λίγο. Ήταν πιο γεματούλης. Είναι καλό αυτό. Όλοι προσπαθούμε να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι ένα site το οποίο το παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ δεν το κρύβω πολλά χρόνια, επειδή έχουμε και κατεδία τη συζήτηση μεταξύ μας. Ακόμη και όταν την πρώτη χρονιά, το 6 που είχα έρθει στα όμορφα Χανιά, που τα ξέρεις ότι τα συμπαθούμε, όσοι περνάνε από τα Χανιά τα συμπαθούμε ιδιαίτερα για τον κόσμο, για τη φιλοξενία. Ξέρεις, για ιστορικές τιμές, Μάκη, θυμάσαι τότε. Ναι, θα μας τις πεις, θα σε ρωτήσουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα για το θέμα της αναδιάρθρωσης, θέλω να σας πω ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Ολυμπιακού Βόλου, που είναι μείζον θέμα. Τώρα, φυσικά, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στην παρούσα φάση. Τώρα, έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, ήταν μια τάξιος ευκαιρία που οι ομάδες όλες θα δυνατούν, οι πιο πολλές, να μην πω όλες, γιατί τα έσοδα από τη Super League 2 και κάτω, θεωρώ, ότι είναι το οικονομικό. Μιλάμε για αναδιάρθρωση. Τέλος πάντων, πήραμε μια πρωτοβουλία εμείς, σαν Ολυμπιακός Βόλου, κάναμε μια πρόταση. Σίγουρα κάποιοι θα είναι ευνοημένοι, κάποιοι δεν θα είναι ευνοημένοι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι εμείς κάναμε μια πρόταση και ήταν μια τηλεδιάσκεψη εχθές των 14, η οποία όμως ήταν άτυπη. Εντάξει. Κάναμε τις προτάσεις μας, έτσι, άτυπα όμως ξαναλέω. Κάναμε μια πρόταση λοιπόν με βάση τον γεωγραφικό χάρτη. Πώς θα ήταν καλύτερα για να υπάρχει ένα συνεργαστικό πρωτάθλημα Β' Εθνικής, Super League 2, όπως λέγεται τώρα. Όπως γινόταν και πιο παλιά, που υπήρχαν βορράς, νότος, με πιο λίγα έξοδα. Αν θυμάστε, νομίζω το 2014, αν θυμάμαι καλά, ήταν τότε η χρονιά εκείνη. Τώρα σίγουρα κάποιους δεν ευνοούν, κάποιοι θα ευνοηθούν. Εντάξει. Εμείς κάναμε, ξαναλέω, μία πρόταση. Μάκη, το θέλω να τονίσω αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή την κάναμε θα ισχύει. Εμείς δεν είμαστε αυτοί ακριβώς που αποφασίζουμε. Εμείς είμαστε μικροί. Άλλοι αποφασίζουν για τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου και για τις αναδιαρθρώσεις. Εξάλλου, ο κ. Σαββιανάκης είπε το 75% οι λίγες θα αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, Super League 2 ιδιαίτερα που έχουν πιο πολλούς ψήφους και εμείς 3 ψήφους σαν φουτμπολίκ. Άρα η φωνή μας μπορεί να μην εισακουστεί και το πιο πιθανό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως εμείς είμαστε διαθετημένοι να κάνουμε την προσπάθειά μας, γιατί είμαστε στο χώρο, κάνουμε χρήματα, χρόνο, την καθημερινότητά μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι που βάζουν χρήματα στο ποδόσφαιρο και σε αυτή τη δύσκολη
κατάσταση που περνάει η χώρα μας και το καταλαβαίνεις και εσύ ότι πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο μπορούμε φυσικά για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και ειδικά στις μικρές κατηγορίες που είμαστε εμείς. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Τώρα ήδη έχουμε... Ορίστε. Είναι μια βιώσιμη λύση, Ευρυπίδη, να υπάρξουν δύο... Καταρχήν, Μάκη, με αυτό, επειδή μπράβο, μου κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση. Ούτως ή άλλως το χρόνο δεν υπάρχει τηλεοπτικό. Άρα μιλάμε μια βάση, καινούργια βάση από την αρχή. Καλά, δεν το ξέρεις ότι δεν θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συμβόλαιο για τον χρόνο. Όχι, όχι. Ναι, απλά λέω. Αυτό λέω, ναι, δεν υπάρχει. Άρα μπορεί κάλλιστα κάποιες ομάδες, μάλλον η πολιτεία και εγώ πιστεύω η ΕΡΤ προσωπικά δεν θα αφήσει τις τύχες της Λίγκας να πάνε έτσι χαμένες. Δηλαδή ότι και η Super League 2 που υπάρχουν αξιόλογες και ιστορικές ομάδες, όπως και η Football League που είδατε φέτος ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, μέχρι και στις τελευταίες αγωνιστικές, όπως είδατε. Υπήρχε suspense, ενδιαφέρον πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε. Ξαναείπα, κάναμε μία πρόταση και ήταν μία άτυπη τηλεδιάσκηση των 14 της Football League. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τις προτάσεις μας και αν εισακουστούμε καλώς, αν δεν εισακουστούμε, μετά ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες για την ομάδα του και να προχωρήσει ανάλογα. Η πρόταση που κάνατε ήταν... Τάσεστε ουσιαστικά για με την πρόταση που έχουν κάνει οι πρωτοπόροι της Τρίτης Εθνικής, έτσι, 8 ομάδες δηλαδή στην ουσία πάνω που θα ανακηρυχθούν πρωταθλήτριες, το ίδιο πράγμα ζητάνε και αυτές, μιλάνε για ουσιαστικά, Λευτέρη, δύο ομίλους. Ναι, ακριβώς. Λευτέρη και εμείς πέρσι που ήμασταν γάμα εθνική, ουσιαστικά δεν είχε γίνει αυτή η αναδιάθρωση φάντασμα, θα την έλεγα τον κύριο Βασιλιάδη, το οποίο εμείς ανεβήκαμε και στην ουσία δεν ανεβήκαμε. Και χαλάσαμε ένα πολύ σημαντικό ποσό και μιλάμε για τον Ολυμπιακό Βόλο. Εντάξει, γιατί ο Ολυμπιακός Βόλου δεν είναι μια τυχαία ομάδα απλά. Έχει ιστορία, έχει παίξει Ευρώπη, έχει παίξει χρόνια αλφαεθνική δύο φορές. Άρα και εμείς πρέπει και μάλλον πρέπει να σεβαστούν ειδικά τις ιστορικές ομάδες, όπως είναι η Κάβαλα, η Ουδέρια, να μην πω παραλείψω καμία ομάδα άλλη. Πρέπει αυτό να το δούνε λίγο αυτοί που είναι αρμόδιοι να κρίνουν το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου για την επόμενη Ευρωμέρα. Να πω καταρχήν σε αυτό το σημείο το εξής. Για το πώς έχουν τα πράγματα. Ότι η Super League 1 βρίσκεται σε μια διαδικασία να μην ξέρουμε αν θα έχουμε δράση. Είναι μεν οι προπονήσεις. Ακριβώς. Και σήμερα και η Όφη παρεπιπτόντως ξεκίνησε. Ξεκίνησε η προπονήση, ναι. Οι ομάδες υποβάλλονται σε προπονήσεις. Υπάρχει το ενδεχόμενο λοιπόν να διεξαχθεί το υπόλοιπο μέρος του πρωταθλήματος. Υπάρχει και το σενάριο να μην γίνει κανένα παιχνίδι και ουσιαστικά να γίνονται τζάμπα και προπονήσεις. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, είναι ανοιχτά μέτωπα πάρα πολλά και είναι και τεράστια μέτωπα. Ένα από αυτά έχει να κάνει με τον ΠΖΑΠ και τους επαγγελματίες προσφεριστές που δεν συμφωνούν, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό, με τη μείωση των αμοιβών που είναι να λάβουν. Είναι η Super League 2, η οποία είναι σαν την Καλαμιά στον κάμπο, περιμένοντας να δει τι θα γίνει, κυρίως οι ομάδες που τουλάχιστον ήταν σε ένα επίπεδο υψηλό. Τα Χανιά και ο Λεβαδιακός ακολουθούν τον Πας Γιάννα και τον Απόλλωνα που ενδεχομένως έχουν έκτημα ότι βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις και αυτό μπορεί να αποβεί για μένα τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω καθοριστικό εν ώψη των αποφάσεων που είναι να ληφθούν. Εντάξει, το υπόλοιπο μέρος του πρωταθλήματος δεν θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε διότι ούτως ή άλλως είχε ξεκαθαρίσει η κατάσταση για τις ομάδες που θα υποβιβάζονταν. Είναι ένα ζήτημα αν θα επιβιβαστούν τελικά, εάν πάμε σε αναδιάρθρωση, τι θα γίνει. Υπάρχουν οι ομάδες της Football League για τις οποίες και ο Ολυμπιακός Βόλο, ο Ευρυπίδης του Τσιμπανάκος, που μας κάνει μια γενική περιγραφή αυτή τη στιγμή για το τι μεριγενέστε. Και υπάρχουν βέβαια και οι πρωταθλητές της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου προσέξτε τώρα, οι τέσσερις από αυτές τις ομάδες, να εξετάσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Εάν γινόντουσαν αγώνες παράζ, οι τέσσερις από αυτές θα παρέμεναν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή, το τέταρτη κατηγορία. Εάν γίνει αναδιάρθρωση, ακόμα αυτές οι τέσσερις που θα μπορούσαν να ήταν οποιασδήποτε, ενδέχεται να βρεθούν στη δεύτερη κατηγορία. Η τάξη μιλάω, έτσι. Εάν γίνει αναδιάρθρωση. Θα είναι και ευνοημένες. Ναι. Αυτό είναι συνολικά το μείγμα σε ό,τι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα εκρηκτικό μείγμα, εκεί θέλω να καταλήξω. Σε κάθε περίπτωση, εμένα η δικιά μου κρίση, αγαπητέ Ευρυπίδη, είναι ότι. Ενδέχεται να πάμε πράγματι σε μια αναδιάρθρωση, αλλά μπορεί να γίνει ήπια αυτή. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί να είναι τόσο ριζική όσο ενδεχομένως τη ζητάτε και εσείς
οι ομάδες από την πλευρά σας. Κατανοώ την αγωνία σας. Υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες που μπορεί να έχουν τερματίσει στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας και Super League 2, όπως είναι τα Χανιά και ο Λεβαδιακός. Ακριβώς. Έχουν να μείνουν στην απέξω, γιατί εγώ κρίνω, τουλάχιστον εκτιμώ, ότι δεν θα είναι 18 η ομάδα του χρόνου Super League 1. Αν είναι 18, είναι σίγουρο και ο Λεβαδιακός και τα Χανιά ότι θα είναι μέσα. Και τα δύο κενά θα καλυφθούν από τους δύο δευτεραθλητές. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Είναι από τη Θέλα Καμαρίου και την Αναγία Νησιάρτας, που πιέζουν και αυτοί για να ανέβουν, αν τυχόν και γίνουν αυτό. Μακάρι και εύκολο. Είναι δύσκολο σενάριο αυτό το 18. Σίγουρα. Όπως και δύσκολο, για να μην κρύβομαστε, εμείς κάναμε την πρότασή μας, αυτή που μπορούμε να θέλουμε. Αλλά είναι και αυτό δύσκολο. Mm-hmm. Είμαστε στο χώρο, γνωρίζουμε. Από εκεί πέρα ο καθένας κοιτάει το καλό πρώτο του. Ναι, βέβαια, εντάξει. Το καλό του ομάδα. Η αλήθεια όμως είναι ότι πρέπει πρώτα να κοιτάμε το καλό του ποδοσφαίρου και όχι το καλό του ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα και τα Χανιά θα ήταν άδικο αυτή τη στιγμή που έχουν κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Και επειδή είναι μια νοικοκυριωμένη ομάδα, αυτό αξίζει πολλά συγχαρητήρια στον Αντώνη Τωροκάκη που είναι και φίλο μου, γιατί νοικοκύρυψε τον ΑΟΧ, τα Χανιά. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή και αυτό ο άνθρωπο, επειδή το καταλαβαίνετε, είναι μόνο του, παλεύει στην καθημερινότητα με το χρήμα, με τον κόπο του, με την ώρα του, το καταλαβαίνετε. Και αυτό περιμένει και με αγωνία με την πλευρά του. Τι θα γίνει με την αναδιάθρωση και το εύχομαι. Μακάρι να ανέβουν 18 ομάδες και να είναι και ο Λεβαδιακός και τα Χανιά, γιατί και τα Χανιά αξίζουν να είναι στην Αλφαεθνική. Γιατί εμείς είμαστε και ο Χανιά, ουσιαστικά, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον Πλατανιά, ούτε μορφή. Εντάξει. Αλλά είναι η ομάδα της πόλης, ό,τι και να λέμε. Ο Χανιά, το παραδέχονται σε όλη την Ελλάδα, την ομάδα της πόλης. Και θα είναι μεγάλη τιμή και για τα Χανιά να εκπροσωπήσουν στη Super League την ομάδα. Έχετε κάνει συναντήσεις εσείς με τον Αβγενάκη, έχετε κάνει κάποια τηλεδιάσκεψη? Εμείς θα κάνουμε άμεσα μια από κοντά, πρώτα ο Θεός, μια συνάντηση, να του μεταφέρουμε τα αιτήματα. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω, το 75% όπως είπε ο κ. Αβγενάκης, το έχουν είναι Super League 2 υποτιθέμενε. Όχι υποτιθέμενε, το πιο σημαντική ψήφι είναι, μην κορυδευόμαστε. Από εκεί πέρα, ναι. Και επί τον είχαμε προσκαλέσει τον υπουργό. Ναι. Το είχα δει σε μια ανάρτησή σας, το είχα δει. Ότι έχει άποψη για την αναδιάθρωση. Όταν τον ζητήσαμε να μας την εκφράσει, να μας την εκμεταλλευτεί, δημόσια έστω, το απέφυγε, αλλά είπε ότι έχω άποψη. Εγώ νομίζω ότι είναι θέλημα και πολιτείας, δηλαδή θα πρέπει η κυβέρνηση στην περίπτωση αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα. Δηλαδή, θυμίζω ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση, καλώς ή κακώς έγινε αυτή η αναδιάθρωση, έγινε αυτή η αλλαγή στο χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι και τώρα. Μόνο ζημιά έγινε από την αναδιάθρωση, Μάκη μου, αυτή που έγινε πέρσι. Ναι, εντάξει, έτερον εκάτερον. Δεν είναι ότι συμφωνώ, απλά το εξετάζω εγώ. Μας είχε πει κιόλας, Μάκη, αν θυμάσαι ότι κανονικά δεν θα έπρεπε η πολιτεία να επέμβει για να γίνονται αναδιαρθρώσεις και θα έπρεπε οι αρμόδιες λίγκες και οι ομοσπονδίες να παίρνουν τις αποφάσεις. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να μπει μία αρχή και να ξεκινήσει από φέτος παράδειγμα αυτό, ώστε να μην ξαναεπανελευθούν αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, ότι κάθε χρόνο γίνονται αναδιαρθρώσεις μετά από δύο χρόνια για να ευνοηθεί ένας, για να μην ευνοηθεί κάποιος άλλος, αυτό δεν θα είναι άδικο. Εντάξει. Γιατί ξαναλέω και σήμερα οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά τους στις ομάδες τους βγαίνουν από οικογένειες, από την τσέπη τους, από τις δουλειές τους. Δεν υπάρχουν πόρους. Αυτοί πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Γιατί δυστυχώς το ξέρετε πολύ καλά και ειδικά στις κοινωνίες και στην επαρχία, ότι μόνο κριτική υπάρχει και όταν τους πεις κάτι άλλο για να βοηθήσουν την ομάδα της πόλης, παράδειγμα τον Αγωνία, μπορεί να στρίψουν γωνία, Μάκη, να το λέω πιο λαϊκά. Και ένα την πληρώνει. Κατάλαβες πώς πάμε. Υπέρ, άρα. Χθεσινή ανακοίνωση του Ολυμπιακού Βόλου, που συμφωνούμε ότι είναι ένα μεγάλο μέγεθος για το ποδόσφαιρο της Ελλάδας, μια ιστορική ομάδα που έχει και κόσμο. Η χθεσινή ανακοίνωση κάνει κάπως την άκρη. Δεν θα έλεγα ότι αφήνει αιχμές. Εσύ θα μας πεις αν υπήρξαν αιχμές. Ακριβώς. Τα Τρίκαλα και τον Ιωνικό. Τι έγινε με αυτό το θέμα, τι έχει γίνει, για πες μας. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίσει αυτό που πιστεύει για την ομάδα του και καλά κάνει. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα κρίνω. Ούτε κάναμε μια τηλεδιάσκεψη για να κρίνουμε, ούτε να ξέρουν πιο πολύ γενικά στον ευρύ χώρο ότι είμαι ο άνθρωπος που θέλω να δημιουργώ ίντρικες, αλλά όμως δεν μπορώ, συσσαγωγικά το λέω, όταν θα λέμε ένα πράγμα, θέλω να είναι ένα πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε τώρα εμείς τρία πράγματα και να φεύγουμε και να γίνονται άλλα. Ναι, έγινε κάτι που με εκνεύρισε αφάνταστα, από τον κύριο Αϊβάζογλου, το λέω και δημόσια. Είχαμε πει να συντάξουμε μια ανακοίνωση, τη συντάξανε όπως τη συντάξανε,
βγήκε στα ΜΜΕ. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε ένα email που ήταν δικιά του πρόταση, που αυτός καλά έκανε και πιστεύει στη δικιά του πρόταση, εντάξει, γιατί τώρα είναι πρώτος, γιατί αν ήταν πέμπτος ή έκτος μπορεί να μιλήσει διαφορετικά. Μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ναι, όντως έστειλε στις 6 πρώτες ομάδες, που το σωστό είναι να τις στείλει και στις 14, όταν δεν σκέφτεσαι κάτι πονηρά. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και τις έστειλε μόνο στις 6. Και μόλις ερωτήθηκε ο κύριος Αϊβάζου, ναι, λέει, ήταν η δικιά μου έδιο. Και έστειλε μόνο στους 6, του λέμε. Εκεί υπήρχε μια διαφωνία, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν με ποιο κριτήριο χωρίσω... έστειλε μόνο στις 6, όπως λες, είπε, για με ποιο κριτήριο επέλεξε τις 6 πρώτες. Τι να σας πω, αυτός έκρινε, ναι, τις 6 με το μυαλό του, ότι μπορεί να υπάρχει ένα διάλογο με τους 6 να ανέβουν. Παράδειγμα, λέω. Προφανώς. Ο Ολυμπιακός Βόλο, ήταν πρώτο. Ναι, δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό Βόλο. Ξαναλέω, Μάκη, ήταν η Βέρεια, παράδειγμα, που είναι 7η. Που η Βέρεια είναι ένα μέγεθος και αυτή. Εντάξει, η Βασιλίση στον Βορρά δεν λέγεται τυχαία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και ο Ολυμπιακός Βόλο που εξίσου είναι ένα μεγάλο μέγεθος, έχει ένα μπράτ, ναι. Είναι μια ομάδα με κόσμο, με ιστορία. Γιατί σε άλλα γήπεδα παίζουν με 200 άτομα κόσμο. Και ο Ολυμπιακός Βόλο στη Φουτμπολή έχει 3.000 κόσμο. Και 4.000 κόσμο. Αυτά πρέπει να σεβόμαστε τις ιστορίες των κάθε ομάδων. Είναι καλό. Ειδικά οι νέοι που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι παράγοντας από το 16. Εντάξει, αλλά έχω μια ιστορία κι εγώ. Έχω παίξει, έχω αγωνιστεί, έχω παίξει σε γήπεδα που σα σειρμάτα, έχω παίξει σε γήπεδα στο Καρεσκάκι. Παράδειγμα σου λέω, στο Χαλή. Έχουμε δει όλες τις δομές. Αλλά όμως αυτοί οι καινούργοι παράγοντες που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο και επενδύουν χρήματα, που και καλά κάνουν, πρέπει να σέβονται τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό είναι και το σωστό. Από εκεί και πέρα όμως δεν έγινε κάτι άλλο ουσιαστικά. Ο κ. Λεωνάκης αποχώρησε από τον Ιωνικό από μόνος του, δικαίωμά του. Εντάξει. Ίσως δεν συμφωνούσε σε αυτά που λέγαμε. Δεν συντρέχει κάποιος και ούτε μπαίνω σε μια διαδικασία, Μάκη μου, να το συζητάω πάρα πολύ. Έγινε αναδιάρθρωση. Ποια είναι η άποψη η δικιά σου, η αίσθηση που έχεις? Κοιτάξτε να δείτε. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ η θέλησή μου, το λέω ξεκάθαρα και για την ομάδα μου, αλλά και για κάποιες άλλες υπόλοιπες μας που είναι ιστορικές, εντάξει, είναι να γινόταν 2 μίλοι. Είναι και θέμα οικονομικό. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο, για να είμαστε ειλικρινείς, να μπούμε σε αυτό το πλάνο. Μακάρι και εύχομαι να γίνει. Εγώ είναι η πρόθεσή μου αυτή. Ξαναλέω, γιατί κάναμε και επίσημα την πρόταση. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Θα υπάρχουν αντιδράσεις. Αν μπορέσουμε και ξεπεράσουμε τους κοπέλους με τη Super League 2, που είπαμε και εμείς και η πρότασή μας είναι ότι αν τυχόν γίνει με 2 μίλους, παράδειγμα, και είναι αυτή η Super League 2 ομάδες, παράδειγμα από όλων Λάρισας που είναι, θα μείνει στην κατηγορία, να πάρουν το 30-40-50% παραπάνω από εμάς στα χρήματα που θα πάρουν από ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο, από μία χορηγία, τέλος πάντων, από τη Λίγκα. Εμείς δεν επιζητούμε να κερδίσουμε κατηγορίες και να πάρουν και χρήματα, αν είναι δυνατόν. Δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν. Από εκεί και πέρα όμως, όπως και έκανα μια πρόταση και για τα νησιά, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Ρόδος, ότι ό,τι χρήματα πάρουμε, ένα 10% να πάρει παραπάνω οι ομάδες των νησιών. Γιατί έχουν πιο πολλά έξοδα, ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά, και είναι αυτονόητο αυτό να γίνει. Δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα. Εντάξει. Και θα είναι και άδικο παράδειγμα. Θα πάμε σε μια. Δεν σ' άκουσα. Το θέμα είναι ποιος θα δώσει τα λεφτά, λέω. Εντάξει. Και πέρυσι λέγανε δεν θα τα δώσουν. Μόλις η Super League 2 τράβηξε τα χαλινάρια, τα δώσαν τα λεφτά, Μάκη. Και δώσαν και αρκετά. Ήταν να δώσουν. Δεν δώσαν όσα θέλανε, βέβαια, και όσα λέγανε στην αρχή. Όσα θέλανε οι ομάδες και όσα λέγανε. Να σου πω κάτι. Λευτερή, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνουν όλοι. Όταν πέρυσι την προηγούμενη χρονιά που έπαιρνε. Μπορεί να σου το πει και τα χαλινά, παράδειγμα, κύριε Ζωκάκης. Πέραν 70-80 χιλιάρικα, παράδειγμα, την πρώτη χρονιά, πριν 2 χρόνια. Ναι. Γιατί παραπάνω δεν παίρνανε. Και πέρυσι την επόμενη χρονιά 350, με το ΦΠΑ να είναι 300.000-320.000. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Αλλά όμως αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν, θέλουμε ένα-ένα βήμα. Δεν μπορεί να πας από τα 70 να πας στα 800 χιλιάρικα που είχε βγει τότε, δεν θυμάμαι, μία προκήρυξη. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, οκ. Okay. Πιέσαν όμως πολύ έξυπνα, εντάξει, και πήραν αυτά τα χρήματα. Που αυτά τα χρήματα μπορεί να είναι λίγα για τις ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν να ανεβούν σε Super League 1, παράδειγμα. Σίγουρα θα μπουν από κάποια τσέπη. Δεν το λέω. Μακάρι να παίρνανε 500 οι ομάδες, 600-700. Όπως παίρνανε και παλιά, επί Καλογιάννη, αν θυμούνται κάποιοι, υπήρχαν τέτοια συμβόλαια στη Β' Εθνική. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, σας ξαναείπα, είναι θέμα το αν ξεπεραστούν αυτοί οι σκόπελοι με τη Super League 2, να καθίσουμε και να ακούσουν και εμάς τους πιο μικρούς, εντάξει, που είμαστε στην κατηγορία, στη Football League, θα είναι καλό για όλους μας. Αν δεν,
Τι να κάνουμε, Μάκη, η ζωή συνεχίζει, προχωράμε. Ο καθένας εκπροσωπεί την ομάδα του και από εκεί πέρα θα αναλάβει και το τι θέλει να κάνει ο καθένας μετά. Πώς σχολιάζεις? Ευρυπίδη, υποθετικά μιλώντας τώρα, αν ο Ολυμπιακός Βόλου ήταν πρώτος, θα υπήρχε η ίδια πρόταση για την αναδιάρθρωση από εσάς? Ναι. Πραγματικά ναι. Γιατί και πέρσι, Λευτέρη μου, εμείς βγήκαμε. Και στην ουσία, όταν μας ζητήσανε και αναγκαστικά μας βάλανε σε μια διαδικασία, είπαμε ναι, δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο. Αλλά όμως, ξαναλέω, είναι καλό για όλους. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω, εμείς είμαστε μικροί αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε μεγάλοι, ώστε να αποφασίσουμε. Εύχομαι όμως, ό,τι και να γίνει, ξαναλέω, ό,τι και να γίνει, να είναι για καλό όλων των ομάδων. Και από τη Super League 2 και για τη Football League. Ούτε σίγουρα κάποιοι θα αδικηθούν, σίγουρα κάποιοι θα ευνοηθούν. Δυστυχώς και ευτυχώς έτσι είναι. Και εμείς πέρσι ανεβήκαμε και στην ουσία δεν ανεβήκαμε. Τα Τρίκαλα πέρσι πέσανε αγωνιστικά και πέσανε μαζί μας. Κανονικά θα πρέπει να πάνε γάμα εθνική. Αν ο Ηρόδοτος, αν θυμάμαι καλά, είχε κάποια εγκαιτική, δεν θυμάμαι οικονομικό, όταν δεν θυμάμαι, δεν είχε καταβάλει. Θα πηγαίνανε γάμα εθνική. Και όμως παίξανε φούτμπολ. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αν γίνει το πρωτάθλημα όπως γίνει, να υπάρχουν και κατάλληλες προϋποθέσεις. Δηλαδή οι ομάδες, η άποψη δικιά μου είναι που θα υπάρχουν στη Football League ή στη Super League 2, να πληρούν τις προϋποθέσεις. Το ΙΚΑ, η εφορία. Δεν μπορεί μια ομάδα να χρωστάει τεράστια χρήματα και να παίζει. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί να πληρώνει ο Κομπότης, παράδειγμα, δανείζομαι ένα όνομα, ή ο Ροκάκης, ή ο Ρώσος στις φορές του, και άλλοι να παίζουν και να χρωστάνε. Είναι άδικο αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά γενικότερα παραδοσιακά. Δεν είναι σωστό. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, πρέπει να τα αλλάξουμε από την αρχή. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, εμείς ίσως να μην εισακουστούμε, αλλά η φωνή του Ολυμπιακού Βόλου να είστε σίγουροι ότι θα είναι κατά ρηπάς, να ξέρετε. Είναι και ζήτημα, Ευρυπίδη, πότε θα ξαναδούμε πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας και να μην υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες ομάδες. Κάθε χρόνο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μία ή δύο ομάδες, βλέπουμε ότι έχουν τεράστια προβλήματα. Κακώς ξεκινάνε τότε. Πώς σχολιάζεις την πορεία φέτος του Ολυμπιακού Βολού? Αφήσατε όταν έλειξε το πρωτάθλημα, σταμάτησε, ήσασταν 8η στη βαθμολογία. Κοιτάξτε, εμείς το καλοκαίρι όταν ξεκινήσαμε, περιμέναμε να. Ορίστε. Πολύ ανταγωνιστικό, λέω, το πρωτάθλημα γενικότερα. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Μα βασικά και 3-3 αγωνιστικές τώρα θα υπήρχε μεγάλη μάχη, θεωρώ, για τη δεύτερη θέση. Δεν είχε ξεκαθαρίσει ότι ο Ιωνικός θα ήταν σίγουρα δεύτερος. Αν ξέρετε τα Τρίκαλα που είχαν μια σταθερή πορεία από την αρχή του πρωταθλήματος. Χωρίς να ήταν κάτι συγκλονιστική η ομάδα τους, ήταν όμως μια σταθερή ομάδα. Είναι ένας προπονητής που έχω συνεργαστεί, ο κ. Σαμάντης, που ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε μια σταθερότητα. Θεωρώ όμως δίκαια είναι τα πρώτα Τρίκαλα. Να είμαστε αληθινοί σε αυτό που θα πούμε. Ο Ιωνικός και αυτή ήταν μια καλή ομάδα. Ήξερε τη ζωή στο γήπεδο. Από εκεί πέρα όμως υπήρχαν τρία παιχνίδια που ήταν και ο Διαγόρας από πίσω και είχε θεωρητικά πιο εύκολο πρόγραμμα. Από εκεί πέρα όμως δεν ξέρεις, είναι μπάλα. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά κάτι. Πάντως και ο Ιωνικός είναι μέγεθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πρέπει να γυρίσει και αυτός να απαξιώσει τουλάχιστον στη Super League 2 σε πρώτη φάση. Και τέτοιες ομάδες πρέπει να επιστρέφουν σιγά σιγά. Εντάξει, το θέμα είναι να πληρούν αγωνιστικά τις δυνατότητες. Καλά, εντάξει, εξυπακούεται αυτό. Επειδή κάνε μας ένα σχόλιο, γιατί είναι πολλές οι ομάδες στο Βόλο και μάλιστα όλες έχουν τη δική τους δυναμική. Και η Νίκη Βόλο έχει τη δικιά της δυναμική. Φυσικά. Ο Ολυμπιακός Βόλου, εντάξει, είναι παραδοσιακό, είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα αυτή η κόντρα που υπάρχει μεταξύ των δύο τουλάχιστον παραδοσιακών δυνάμεων του Βόλου μέχρι πρόσφατα, που ήταν ο Ολυμπιακός και η Νίκη. Το ξέρουν οι πάντες, έτσι δεν είναι ότι το ομολογούμε εμείς. Και υπάρχει και η ομάδα του Βόλου, ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Τις προάλλες είχαμε ένα ποδοσφαιριστή του Βόλου, τον Αντώνη Τεντάκη, ο οποίος μας έλεγε ότι κάτι γίνεται με τον κόσμο στις κερκίδες και ότι μαζεύει 2.000 κόσμο περίπου. Πού 2.000 κόσμο μαζεύει? Εγώ Μήπως το βλέπεις στη. Ναι. Ναι, εσύ θα μας πεις, αν διαφωνείς. Μας είπε βέβαια το παιδί, για να μην το αδικήσουμε. Έτσι, είπε ότι εννοείται ότι ήταν δύσκολο για μια καινούργια ομάδα να κερδίσει κόσμο όταν έχει στην ουσία στην ίδια πόλη τόσο ιστορικές ομάδες. Όπως είπε ότι είναι Ολυμπιακός Βόλου και Νίκη Βόλου. Σίγουρα. Όλοι το γνωρίζουν στους Πανελλήνιους, σε όλη την Ελλάδα, ότι Ολυμπιακός Βόλου και Νίκη Βόλου είναι όντως οι δύο πιο ιστορικές ομάδες. Ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος, όπως λέγεται, έχει κάνει μια καλή πορεία. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι στη Super League. Από εκεί και πέρα ο κόσμος δεν θεωρώ ότι στηρίζει τόσο πολύ αυτή την προσπάθεια, που όντως και η ομάδα είναι Super League. Οι δύο ελαφελές της ομάδας του Βόλου είναι ο Ολυμπιακός και η Νίκη. Παραδοσιακά.
για τους δικούς τους λόγους η κάθε μία. Σίγουρα εγώ δεν θα πω ποια είναι η πιο μεγαλύτερη ομάδα, εντάξει, ούτε θα μπορώ να πω σε καμία αντιπαράθεση. Εκτιμώ και την Εκιβόλη, γιατί έχω περάσει που και εγώ δουλέψει στο παρελθόν και πρέπει να σεβόμαστε όλες τις ιστορικές ομάδες. Αλλά ο Ολυμπιακός Βόλο, επειδή εγώ το έζησα και σαν ποδοσφαιριστής, γιατί έχω βγει από τα τμήματα υποδομής Μάκη και Λευτέρη από 8 χρόνια στον Ολυμπιακό Βόλο, εκεί έγινε επαγγελματίας και μετά έκανα την καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είναι άλλο να παίξει στον Ολυμπιακό Βόλο. Αυτοί που έχουν παίξει τον Βόλο μπορούν να με καταλάβουν τι εννοώ τώρα. Με την ένταση, με την αγάπη του κόσμου, να το ζήσει όλο αυτό. Και φυσικά τώρα από ένα άλλο πόστο, που προσπαθώ και εγώ με αυτές τις δυνάμεις που έχω, εντάξει, απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις θα έλεγα, αλλά πιστεύω τα καταφέραμε και η ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, που δεν αξίζει σε καμία περίπτωση να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά όμως αυτό που προέχει, γιατί αυτός ο σύλλογος έχει διαλυθεί δύο φορές, είναι να υπάρχει σταθερή πορεία κάθε χρόνο, βήμα-βήμα, να υπάρχει οικονομική υγεία. Εντάξει, να μην γίνουν λάθη του παρελθόντος, χωρίς να θέλω να προσάψω σε κανέναν και τίποτα. Είναι πραγματικότητα όμως αυτή. Και εμείς, όπως το καλοκαίρι που μου είπες, Μάκη, και πάω λίγο πιο πίσω στην ερώτηση, πώς ήταν η πορεία του Ολυμπιακού Βόλου, εμείς το καλοκαίρι τα ξεκινήσαμε. Είπαμε, θέλουμε να υπάρχει υγεία στην ομάδα, τακτοποιημένα όλα οικονομικά, να μην έχουμε εκκρεμότητες, να μην γίνουν λάθη του παρελθόντος σε εισφορές ή καεφορία. Και το πρώτο που πληρώνουμε είναι η καεφορία. Εντάξει, γιατί αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Από εκεί και πέρα, να λέμε 5 δραχμές στον ποδοσφαιριστή να τα παίρνει. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, επειδή έχω περάσει, όταν του τάζεις είναι καλά με το στόμα. Όταν πας στην πράξη είναι δύσκολο. Δηλαδή, και εμένα μου έχουν τάξει στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είναι σημαντικό και το καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς έχουμε στόχο σιγά-σιγά να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και ο κόσμος που ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα που κάνουμε, σιγά-σιγά ο Ολυμπιακός να βρεθεί στη Super League. Σε τι επίπεδο είναι η σχέση σας με τη Νίκη Βόλου, γιατί είδαμε τα προηγούμενα χρόνια μια συσπήρωση, μπορούσα να πω, λόγω της δημιουργίας του νούπου σου, ότι εμείς, κάπως βελτιώθηκαν. Κοιτάξτε να δείτε, το λάδι στη φωτιά είναι κατέρωθεν και από τις δύο πλευρές μπορεί να ρίξω ανά πάση στιγμή. Αλλά όμως εγώ προσωπικά, όσο πηγούμε αυτές τις προσπάθειες, δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλω να έχω κόντρες και αντιπαραθέσεις και να μπω σε μια διαδικασία, ούτε να κατηγορώ, ούτε να κρίνω, ούτε τίποτα. Σημαντική ομάδα και Νίκη Βόλου, σημαντικός σύλλογος και Ολυμπιακός Βόλου, τεράστιος θα έλεγα, και για την, σαν επαρχιακή ομάδα. Από εκεί πρέπει να σεβόμαστε και το παράδειγμα το δίνουν αυτοί που διοικούν. Και αυτοί που διοικούν πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Αν εμείς δεν δίνουμε το σωστό παράδειγμα στους φιλάθλους μας, τότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Και εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μπω σε καμία διαδικασία να λειτουργήσω λάθος σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Πάντως να πούμε, Ευρυπίδη, δεν είναι έτσι, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα δεν είχε και την καλύτερη φήμη, επειδή λες ότι η διοίκηση πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Ο Σωτήρης ο Μαυρονάσιος δεν είναι και το πιο ήσυχο παιδί, έτσι, ο πιο αποδεκτός το ποδόσφαιρο. Και στο λέω επειδή το, έτσι και από τα Χανιά πέρασε, δεν νομίζω ότι η διοίκηση που άσκησε ο Μαυρονάσιος ή μεταξύ άλλων και ο Μαυρονάσιος στα Χανιά ήταν επιτυχή. Mm-hmm. Έτσι, από τότε ξεκίνησε, ή τέλος πάντων για να μην τον άνθρωπο έτσι να... Επειδή γνωρίζω, θα σου κάνω μια... Αν και δεν είμαι ο αρμόδιος να σου απαντήσω, αλλά θα σου απαντήσω, γιατί είναι στο σώμα του Ολυμπιακού, θα σου πω. Όταν ήρθε και... Συγγνώμη. Έτσι, δεν θέλω τον άνθρωπο να τον κατακρίνω. Εκφράζω έτσι ένα γεγονός, ότι μάλιστα εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι είχα και μια πολύ καλή επαγγελματική σχέση μαζί του και μάλιστα ήταν εξαιρετικός στο να κάνει διαλόγους. Ήταν πολύ δημοσιογραφικός και πάντοτε οι συνεντεύξεις τύπου που έδινε είχαν τεράστιο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα πάντως, επαναλαμβάνω, συνολικά κρίνοντας μέχρι τώρα την πορεία του Μαυρονάσιου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τώρα, εξαιρούμε τον Ολυμπιακό Βόλου, που δείχνει μια ομάδα η οποία έχει μια έτσι προοπτική όπως μας λες και εσύ και το βλέπουμε κιόλας, Ευρυπίδη, περισσότερο σε προβληματικές ομάδες σύχναζε ο Μαυρονάσιος. Έτσι. Θα το αποδεικνύω, αν και δεν είμαι αρμόδιος, θα σου πω, επειδή το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι παρόν ο Μαυρονάσιος, απλά επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος προφανώς επειδή είσαι ο μεγαλομέτωχος είναι της εμπιστοσύνης σου, καλό να μας απαντήσει γιατί σαφώς μας δίνει το καλό παράδειγμα. Ακριβώς, θα σου πω. Όταν λοιπόν, επειδή το γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια, ήταν ιδιοκτήτης και στην Κόρινθο, η δικιά του ομάδα. Ιδιοκτήτης, ξαναλέω, όχι δούλευε και για κάποιον. Όπως και στον Βίζα Νταμεγάρο, Β' Εθνική, στα δύσκολα χρόνια της Β' Εθνικής. Σίγουρα με τα λάθη, ο καθένας άνθρωπος που δεν κάνει λάθη,
Κάθε στον καναπέ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στα Χανιά ήρθε με μάλλον προβληματικό χρηματοδότη. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τον κύριο Μέλλα, προβληματικός χρηματοδότης. Εντάξει. Αλλά όμως αυτός ήταν ένας άνθρωπος που σας έχω πει και κάτι διάν, ότι στο γραφειοκρατικό κομμάτι που το ξέρει από τα αυτά πάρα πολύ καλά, είναι αγαπητός. Και σε εμάς μέχρι στιγμή στον Ολυμπιακό Βόλο μας έχει βοηθήσει, που έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Αυτό που μου έχει πει ένα, έχει κάνει δύο, χωρίς να πει δέκα και να μην κάνει, να κάνει ένα. Το στηρίζουμε και πλέον είναι και αγαπητός και στον κόσμο του Βόλου, να ξέρεις, πάρα πολύ. Ήδη στους λίγους μήνες που ηγείται. Και εύχομαι να συνεχίσει να είναι και έτσι. Ωραία, θα παραμείνει στον Ολυμπιακό Βόλο, γιατί βλέπουμε διάφορα σενάρια για την κόρη του, ότι θέλει να ασχοληθεί ξανά. Εκεί είναι η πατρίδα του. Εκεί θα μπουν κάποιοι επιχειρηματίες και αγαπάει την κόρη και αυτά την ομάδα της πόλης του. Αυτό μέχρι εκεί. Όσο είναι στον Ολυμπιακό Βόλο δεν μπορεί να ασχοληθεί κάπου άλλο. Εξάλλου ο Ολυμπιακός Βόλος δεν είναι μια ομάδα τυχαία ώστε να ασχολούμαστε με 50 ομάδες. Το καταλαβαίνει, είναι μεγάλο το μέγεθος και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εμείς ξαναλέω δίνουμε το παράδειγμα. Ευρυπίδη, τι άλλο θέλαμε να σε ρωτήσουμε. Εντάξει, οπότε τοποθετήθηκες για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Ας περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Ακριβώς. Το ζήτημα, τι περιμένετε από εδώ και πέρα εσείς, δηλαδή ποια βήματα θα ακολουθήσετε? Εμείς περιμένουμε την πολιτεία της Λίγκες του κ. Λετσάκου να μας πει τι θα κάνουμε, να έχουμε μια κατεύθυνση, γιατί αυτό είναι το αρμόδιο όργανο. Εντάξει, δεν παρακάμπτουμε κανέναν. Το σεβόμαστε, μας έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής. Και μιλάω στον Ολυμπιακό Βόλο, μας έχει στηρίξει. Και πρέπει να είμαστε γνώμων σε κάποιους ανθρώπους και όχι αγνώμων. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Εμείς είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, σε όποια κατηγορία και να παίξουμε, σαν Ολυμπιακό Βόλο μιλάω, και να ξεκινήσουμε για την επόμενη μέρα. Ήδη, αν εγώ έχω τοποθετηθεί και στο Βόλο και έχω πει ότι εφόσον βρεθεί κάποιος υγιής επιχειρηματίας που να πει τις προϋποθέσεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραχωρήσω το πλευσικό πακέτο για ένα καλύτερο αύριο του Ολυμπιακού Βόλου και όλοι το θέλουμε. Γιατί η ομάδα της πόλης την αγαπώ πάρα πολύ και τη στηρίζω. Από εκεί και πέρα, αν δεν βρεθεί κάποιος που να μπει σε μια διαδικασία και μάλλον να έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να το έλεγα καλύτερα, για να μην γίνουν λάθη, όπως και εσείς τα έχετε περάσει στα Χανιά με διάφορους περαστικούς εκεί πέρα που περάσανε από τον ΑΟΧ, να υπάρχει μια υγεία για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, αν και εφόσον δεν βρεθεί αυτό, γιατί έχουμε δώσει μια ημερομηνία στον ερασιτέχνη, στη θηγατρική ομάδα της Ολυμπιακού, θα συνεχίσουμε και υπάρχουν και κάποια σχέδια να κάνουμε κάποιο αθλητικό κέντρο που έχω στο μυαλό μου να κάνουμε, ξαναλέω, παραδόξως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απήγηση από το Δήμο Βελεστίνου που είναι 10 λεπτά έξω από την πόλη του Βόλου. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια τους ανθρώπους, γιατί μας βοηθήσαν την πρώτη στιγμή πέρσι, γιατί δεν είχαμε γήπεδο να προπονηθούμε. Και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νασίκα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις, Μάκη μου, να δούμε τι θα γίνει η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ευρυπίδη, τώρα τι είναι καλύτερα? Ήθελα και μια ερώτηση κιόλας γι' αυτό, αλλά το απάντησες. Ρωτάει ένας φίλος ότι αν θα μείνεις δηλαδή και τη νέα χρονιά στον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά το απάντησες νομίζω. Εγώ είμαι ξεκάθαρο, το έχω πει, ξεκάθαρα ότι θέλω να αγάπησω τον Ολυμπιακό Βόλο. Μικρό παιδί στον Ολυμπιακό Βόλο. Μπήκα σε μια διαδικασία. Δεν είμαι ούτε επαγγελματίας παράγοντας, ούτε με ενδιαφέρει να είμαι επαγγελματίας παράγοντας. Δεν ζω από το ποδόσφαιρο. Κάνω και έχω και μια άλλη δουλειά, το real estate. Πόσοι το ξέρουν, το γνωρίζουν που ασχολούμαι. Από εκεί και πέρα, αν βρεθεί κάποιος που πληρεί τις προϋποθέσεις, με χαρά μου να πληρεί ξανά τις προϋποθέσεις και να μην αλλάξει χρώμα και σήμα της ομάδας, γιατί πολλά γίνονται. Εγώ με χαρά μου να τη δώσω και να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά ξαναλέω να πληρεί τις προϋποθέσεις. Αν δεν, θα πάμε, θα ξανασυζητήσουμε με τον αριστεχνή που έχουμε μια πολύ καλή σχέση και από κοινού θα πορευτούμε. Με σταθερά βήματα, ξαναλέω, και η προτεραιότητά μου θα είναι το προπονητικό κέντρο. Γιατί η ομάδα χωρίς προπονητικό κέντρο, δυστυχώς, δεν μπορεί να προχωρήσει. Προτιμώ να μην βγούμε σε ένα χρόνο, να βγούμε σε δύο χρόνια. Είχε πάει και στη μεγάλη κατηγορία, δεν είχε δικό του προπονητικό κέντρο? Είχε το Παραθεσσαλικό Στάδιο, που δεν ήταν δικό του, δεν ήταν περιουσία του Ολυμπιακού Βόλου. Εντάξει. Λέμε στάδιο. Λέμε προπονητικό κέντρο. Δεν είχε. Στο βοηθητικό του Παραθεσσαλικού, εκεί προπονούνταν Μάκη ο Ολυμπιακός Βόλου τα χρόνια. Και είχε και ένα προπονητικό κέντρο των Ακαδημιών στην άλλη μεριά, που είναι το Ερασιτέχνη. Το έχει παραχωρήσει ο Δήμος του Ερασιτέχνη εδώ και 10 χρόνια, νομίζω. Που είναι για τις Ακαδημίες. Ο Ολυμπιακός Βόλου δεν έχει αυτή τη στιγμή το δικό του σπίτι, η αντρική ομάδα του ποδοσφαίρου που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, ΠΑΕ.
και θέλω και έχω όραμα αυτό να κάνω. Λέει, το πρώτο είναι να κάνουμε το προπονητικό κέντρο, να μπορεί ο αθλητής να έρθει, να έχει τις ανέσεις του, γιατί έχω περάσει σαν ποδοσφαιριστής και έχω μια φιλοσοφία από το 2007, όχι το 2004, στον Αστέρα Τρίπολης, όταν πρωτοπήγα που έφυγα από Super League, από την προοδευτική συνάδελφα εθνική που κάναμε σε ένα βοηθητικό πλαστικό μάκι και πήγα στον Αστέρα Τρίπολης και εξάμαθα, λέω, πού έχω έρθει, στο εξωτερικό είμαι. Οι ανθρώποι είχαν όραμα οι συγκεκριμένοι και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα αυτό θέλω να κάνω με βάση το προπονητικό και από εκεί και μέρα ο κόσμος να περιμένει, δεν πρέπει να τρελαίνονται και να λένε πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχουν απαιτήσεις του Ολυμπιακού Ζωή, είναι μεγάλη ομάδα, αλλά πρώτα όμως πρέπει να έχει μια βάση, να έχει καθαρή, να είναι καθαρή η εταιρεία, να έχει ένα προπονητικό ώστε ο ποδοσφαιριστής να έχει τις ανέσεις του, να μπορεί να προπονηθεί άνετα, να έχει το εστιατόριο αύριο μεθαύριο που θα γίνουν. Ένα-ένα όμως βήμα. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα μαζί. Εδώ δεν είμαστε ούτε κόκκαλες, ούτε βαρδελογιάννες, ούτε μαρινάκης, ούτε σαβίδες, ούτε πλησανίδες. Εμείς προσπαθούμε από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Μας είπες για το Δήμο Βελεστίνου, Ευρυπίδη, με το Δήμο Βόλου. Δεν υπάρχει καλή συνεργασία για το θέμα του γηπεδικού. Τυπικές είναι οι σχέσεις μας. Μας είχαν παραχωρήσει στην Νάπολη με το αντίτιμο μια εγγυητική της τάξης 30.000 ευρώ. Εμείς ήμασταν κύριοι. Ό,τι έγινε, αν και γίνανε κανένα διαφορά κάποια επεισόδια και αυτά, τακτοποιήσαμε την επόμενη μέρα. Εγώ δεν έχω, ξαναλέω, δεν είμαι άνθρωπος αντιπαράθεσης. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που Μάκης με ξέρει ελευθερία καλύτερα, που δεν μπορώ την κοροϊδία. Μάκης, το γνωρίζω. Δεν μπορώ. Θέλω να μου πεις να είναι ένα και να είναι ένα. Πες μου, αλλιώς μην μου λες τίποτα, δεν τρέχει κάτι. Είμαι λίγο ξύθυμος, το ξέρεις, Μάκη. Άρα σας κοροϊδεύει, εννοείς, ο Δήμος. Εγώ δεν είπα ότι με κοροϊδεύει, εσύ το λες αυτό. Εγώ είπα, γιατί θα ξέρω καλά τα ελληνικά. Εγώ είπα ότι μας παραχώρησε την Νάπολη και εμείς με το αντίτιμό μας ήμασταν κύριοι. Αυτό, μέχρι εκεί. Πάντως, εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι με αυτά που είπες, γιατί πράγματι η βάση για μια ομάδα την οποιαδήποτε το ξέρεις ότι είναι το προπονητικό κέντρο. Τουλάχιστον. Αυτό είναι το όραμα το δικό μου, εφόσον συνεχίσω και θα το πραγματοποιήσω. Το λέω και δημόσια, θα το πραγματοποιήσω και θα είναι η περιουσία του Ολυμπιακού. Γιατί ο Τσιμπάνακος σήμερα είναι, αύριο δεν θα είναι. Αυτό θα μείνει όμως στην ιστορία. Να ξέρει ο κόσμος ότι αύριο μεθαύριο, γιατί έχουν περάσει παράγοντες και δεν έχουν αφήσει ούτε ένα στυλό. Εγώ τουλάχιστον να αφήσω ένα κάτι, να θυμάται ο κόσμος να λέει ότι ο Τσιμπάνακος πέρασε και άφησε κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και θα το κάνω. Από τη στιγμή που συνεχίσω, θα το κάνω. Έχω δεσμευτεί στον εαυτό μου πρώτα, γιατί είμαι τηλεομανής. Και μετά στον κόσμο θα το κάνω, στην αριστεχνή συγκεκριμένα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και πραγματικά σου ευχόμαστε να την πραγματοποιήσεις. Θα είναι μια περιουσία πραγματικά για την ομάδα και πολλές φορές έτσι αξίζει να θυσιάσει μια-δυο σεζόν για ένα τέτοιο στόχο μεγαλεπίβολο. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το Αυτό πρέπει, επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ απαιτητικός, γιατί έχει δει στιγμές Ευρώπης, Super League, παιχνίδια έντονα να κερδίζει την Άγκρα, να κερδίζει τον Ολυμπιακό. Πρέπει να καταλάβει όμως ο κόσμος ότι πρέπει να κάνουμε βήμα-βήμα. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να πω πολλά πράγματα και να πω τρέλες ότι θα κάνουμε. Όχι. Ένα-ένα βήμα. Φέτος τι έχουμε, εξυγείας. Η εταιρεία είναι καθαρή. Αύριο θα έχουμε το προπονητικό μας. Μεθαύριο θα έρθει και η άνοδος. Πρέπει να έχει κόσμος υπομονή όμως και να στηρίζει. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω, ο Ολυμπιακός Βόλου είναι μια ιστορική ομάδα και έχει μεγάλη πίεση. Αυτό όμως πρέπει να το αποδεχτεί. Τι θέλετε, θέλετε άνοδο. Για να υπάρχει όμως άνοδος πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις. Μιλάς με τον κόσμο, Ευρυπίδη? Φυσικά, έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον κόσμο. Θεωρώ και ότι με αγαπά και τον αγαπώ. Και είναι αλληλέμβολο αυτό. Ευρυπίδη, έχουν στείλει κάποια μηνύματα να σου πω. Έχεις τα χαιρετίσματα καταρχάς του Σωτήρη του Τσάτσου. Λέει ότι είσαι κύριος με κάπα κεφαλαίο. Μα είναι καλά, Σωτήρη, να είναι καλά. Καλός παίκτης, καλό παιδί, Σωτήρη. Ο Χρήστος ο Μετζηδάκης λέει ότι είσαι δύναμη ηγέτη. Έτσι... Φίλες του Μάκη είναι ο Χρήστος. Φίλες του Μάκη. Αυτοπαλάσφεστ. Όχι το παλάς, πώς λέγονταν Μάκη εκείνο που πηγαίναμε κάτω το παλιό του Ελληνόστρο. Το Ελληνόστρο. Χρυσές εποχές. Τι μου θύμισε. Ευρυπίδη, πες μου κάτι. Είναι πιο δύσκολο να είσαι παράγοντας ή ποδοσφαιριστής? Σε καμία περίπτωση παράγοντας. Πιο δύσκολο. Γιατί έχεις πιο πολλές ευθύνες, πρέπει να. Τον ποδοσφαιριστή, επειδή έχω περάσει στο πλευρά του, λέει την αλήθεια, όσο και σκληρή να είναι, θα σε καταλάβει. Αν εντάξει, στις 10 περιπτώσεις, οι 8 θα σε καταλάβουν. Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ο ποδοσφαιριστής απλά εντάξει, έχει κάποιες υποχρεώσεις, έχει κάποιες θυσίες. Αναλόγως τι θες να κάνεις στη ζωή σου είναι. Τώρα, εμένα μου προέκυψε αυτό. Εντάξει, προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Δεν σου λέω ότι δεν κάνω λάθη. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη και εγώ φυσικά να κάνω λάθη.
Όμως προσπαθώ όμως σε αυτά που λέω να τα τηρώ στο 98%, στο 99%. Πράγμα τουλάχιστον τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες, νομίζω ότι είσαι ο πιο νέος σε ηλικία, έτσι, ιδιοκτήτης, μάλιστα. Ναι. Ισχύει. Αν και ασπρίσαν τα γένια μας, Μάκη, δεν θυμάσαι. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν είναι ότι μεγάλωσες και όλα, σπιτσιρικάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς αποφάσισες να... Καταρχήν, και ο κόσμος μπορεί να απορεί, έτσι, το οικονομικό σου υπόβαθρο, ποιο είναι, μας είπες προηγουμένως για το real estate, ότι δουλεύεις με real estate. Εγώ, εντάξει, το γνωρίζω, προφανώς και ο Λευτέρης, αλλά... Και ατζεντικά ασχολούμαι πολλά χρόνια ως manager ποδοσφαιριστών. Ναι, εντάξει. Και αυτό. Ξεκίνησες, νομίζω, η εμπλοκή σου. Έτσι ξεκίνησε η εμπλοκή μου. Εντάξει, είχαμε και κάποια συσταγωγικά οικονομική, ένα οικονομικό απόβαθρο από την οικογένειά μου. Και από εκεί πέρα ξεκίνησαμε το real estate, που πήγαμε πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε να πάρουμε πάρα πολύ παρά την κρίση, θα έλεγα. Θεωρώ ότι εγώ κάνω κάτι με την καρδιά μου. Εντάξει, από εκεί και πέρα μπήκα σε μια διαδικασία το 2016, όταν δεν υπήρχε Ολυμπιακός, Μάκη. Η ομάδα δεν υπήρχε, ήταν μόνο το σήμα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Εγώ πήρα μια ομάδα, ό,τι σας λέω, με ένα φάκελο και να τρέχω από υπουργείο σε υπουργείο για να ξεχρώσει ο Ολυμπιακός Βούλου. Αυτό πήρα, δεν πήρα κάτι άλλο. Ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση ο σύλλογος. Γενικότερα, οι δύο ομάδες του Βόλου έχουν πάει ψηλά και έχουν πάει και πολύ χαμηλά. Δηλαδή και η νίκη Βόλου ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία και δεν ολοκλήρωσε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Εκείνη τη χρονιά, τη χρονιά που ανέβηκε, επειδή είχα την τύχη να δουλέψω με τον Αλέκο που είναι και ο Βουσνιάδης που είναι ένας εξαιρετικός φίλος. Καλός Ροπόνη. Ήταν και ο Ολυμπιακός Βόλου στα μπαράζ. Μαζί με τον Αμπαρκ. Ναι. Εκείνη τη χρονιά ήταν, ναι, ήταν στα μπαράζ. Το περίφημο γκολ του Ανιέτε που έκανε τη διαφορά για την Ακριβώς. Ακριβώς. Τότε με Σοροπιάνα, θυμάμαι καλά, ήταν Λευτερία. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι καλή ομάδα Παπατζίκο, τα παιδιά όλα θυμάμαι Λουκίνα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω με τη διαφορά. Ναι, Βούμας, κτλ. Πολύ καλή ομάδα. Εγώ είχα την τύχη εκείνη τη χρονιά να δουλέψω στην Νίκη Βούλου τότε με τον ιδιοκτήτη τον Ανδρέα τον Μπάτση και με προπονητή τον Αλέκο του Βοσνιάδη. Και ήταν και δικιά μου εισήγηση, ο οποίος μπορεί να σου το επιβεβαιώσει. Ο Αλέκος είναι πολύ φίλος μου, να ξέρετε. Και είναι και τιμή για τα Χανιά να ξέρετε που έχετε να προπονητήσετε τον Αλέκο. Γιατί είναι πέρα από το προπονητής, είναι και άνθρωπος. Και είναι σημαντικό. Και καλά κάνει. Εκείνη τη χρονιά ο Αλέκος εκείνη τη χρονιά ήρθε. Η μέρα δεν το ξεχνάω, ήταν Τρίτη. Το λέω σαν τώρα, το θυμάμαι. Σαν ημέρα Τρίτη. Ήρθε στο Βόλο, συμφώνησε με τον ιδιοκτήτη του κύριου Πάτση τότε. Και θυμάμαι, Πέμπτη παίξαμε, δεν θυμάμαι πότε ήταν, με την Κέρκυρα ήταν το πρώτο παιχνίδι, θυμάμαι, που ήρθαμε ισοπαλία 0-0 τότε, νομίζω, με η Νίκη Βόλου, με την Κέρκυρα. Έκανε μια πολύ εξαιρετική χρονιά του στα play-off η Νίκη Βόλου. Δικαιωματικά τότε βγήκε η κατηγορία. Ο Αλέκος ήταν ένας από αυτούς, από τους πρωτεργάτες της επιτυχίας αυτής, εντάξει. Και πολύ καλή χαρακτήριση τότε εκείνη η χρονιά. Έδεσε αυτή η χημεία, αυτό που κατέφερε ο Αλέκος, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι αγαπητός στους ποδοσφαιριστές. Το κατάφερε και μπράβο του. Και ξαναλέω, είναι τιμή για τα Χανιά που έχουν πρώτο τον Αλέκο. Και είναι πάρα πολύ φίλος μου και να με τον προσέχετε εκεί πέρα. Κλείνοντας, Ευρυπίδη, βλέπεις ότι η συζήτηση έχει κυλήσει πολύ όμορφα. Περίμενα πιο δύσκολες να μου κάνεις, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, όχι. Εντάξει. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, Μάγκη, να πούμε. Ναι. Και ο Κώστας ο Γήπαρης, ένας ακόμα πρώην συμπαίκτης στον ΑΟΚ, λέει τα χαιρετίσματά μου και σου εύχεται και στην Αλφα Εθνική να φτάσει στην ομάδα. Είναι φίλος ο Κώστας και αγαπητός και πολύ φίλος μου πραγματικά. Να είναι καλά, να είναι καλά ο Κώστας. Και ο Χρήστος Μετζηδάκης λέει, αλλά με πολλά κατάρια μπάλα. Εγώ δεν θα πω για τον εαυτό μου. Αυτοί που ξέρουν Λευτέρη θα σου απαντήσουν. Και ο Μάκης ακόμα ένα Σπύρος Σούφλαρης λέει, είναι άξιο συγχαρητηρίων γιατί αν δεν υπήρχε ο Βεπίδης εκείνη την περίοδο δεν ξέραμε αν θα παίζαμε μπάλα. Να είναι καλά, να είναι καλά ο Σπύρος. Ευρυπηδή, ναι. Κάνε μας ένα Χανιά, όταν ήρθες εδώ, επιδίκηση Σταύρου Πάτερου ήταν, έτσι, ωραίες εποχές τότε για τον Χανιά. Ήταν μεγάλο κεφάλαιο ο Σταύρος Πάτερος, Μάκη μου, για τα Χανιά, εντάξει, κύριος με κάποιο κεφάλαιο, το θυμάμαι σαν τώρα εκείνη τη χρονιά που είχαμε με Αντώνη Δρακόπουλο προπονητή. Κάπου, αγαπητός Σταύρος. Δεν σ' άκουσα. Κάπου, λέω, έπασχε κάπου, ότι θα έπρεπε να... Πώς να το πω, έτσι, να έχει άτομα. Δεν είχε δίπλα το άνθρωπο ώστε να μπορεί να... Ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος όμως πραγματικός. Θυμάμαι από τη δουλειά ερχόταν σαν εργολάβος που ήταν στο γήπεδο. Εντάξει, έβαλε πολλά χρήματα στον ΑΟΚ Χανιά.
Εντάξει, εμείς όσοι περούσαμε ήμασταν ξένοι θεωρητικά, αλλά μας έκανε και νιώθαμε σαν να είμαστε οικογένειά του, γιατί ο Χανιάφ το καλό είχε τότε εκείνη χρονιά, τη χρονιά το 6 τότε με τον Αντώνη Τρακόπουλο και με πρόεδρο τον Νότι τον Ψηλάκη. Έλα, δεν πήρα. Εκείνη τη χρονιά το πήρε τελευταία στιγμή, το πήρε ο Αστέρας Δερθίνο με τον κύριο Πετράκη τότε, τον κύριο Γιάννη τότε εκείνη τη χρονιά και την επόμενη χρονιά πήγα εγώ στον Αστέρα. Αλλά ήταν μια συγκρονιστική χρονιά όντως, είχαμε πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά παιδιά. Υπήρχε η κορυφαϊκή συνέπεια από τον κύριο Πάτερο τότε και από τον κύριο Ψηλάκη και τους υπόλοιπους ανθρώπους, δεν θυμάμαι ποια άλλη ήταν, μου διαφεύγουν κάποια ονόματα. Τον Βυριδιδάκη, νομίζω ο Δημήτρης, Ήταν τότε αυτός τότε, θυμάμαι, στην ομάδα. Εντάξει, σίγουρα το ποδόσφαιρο προχωράει. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι είναι, θα ξαναλέω, επειδή έχω και μια προσωπική σχέση, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Τον Αντώνη, τον Ροκάκη, πρέπει να το στηρίξετε. Γιατί, ξαναλέω, είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που μπορεί να καταφέρει και αυτή η ομάδα, αν δεν πάει στη Super League του χρόνου, να έχει τον κορμό και να πάει για την επόμενη χρονιά. Εύχομαι όμως, μακάρι να γίνει αναδιάδοση και να είναι στη Super League του Χανιά, γιατί τα χρειάζονται τα Χανιά. Τα Χανιά είναι μια ομάδα που έχει το μέταλλο. Ο κόσμος, αν πάει καλά, θα την αγκαλιάσει την προσπάθεια. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι υπόλοιποι όμως, όπως και ο Αντώνης που είναι φίλος μου και τον εκτιμάω ιδιαίτερα. Πρέπει και αυτός από την πλευρά του που έχει κάνει τα πάντα, γιατί το αναγνωρίζω και το καταλαβαίνω, γιατί παρακολουθώ και παρακολουθώ και τι κάνει η ομάδα, ότι είναι πολύ οργανωμένη σε όλους τους τομείς. Και σίγουρα ξαναλέω, διάλεξη του Αλέκου του Βοσνιάδη και του επιτελείου του, ο ΑΟΧ σίγουρα είναι σε καλύτερη μέρα. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι δυναμικά ο Αντώνης και το εύχομαι τα καλύτερα για τα Χανιά, γιατί είναι μια ομάδα που πέρασα σαν ποδοσφαιριστής και δέθηκα πραγματικά. Δέθηκα πραγματικά και ο κόσμος τον αγάπησε και εγώ τον αγάπησα. Και αυτό θέλω να ξέρουν ότι μόνο καλές αναμνήσεις έχω τα Χανιά, γιατί είμαι και επισκέπτης στα Χανιά το καλοκαίρι. Πάντα έρχομαι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και εσύ το ξέρεις, Μάκη, και έχω και ιδιαίτερους φίλους στα Χανιά και αγαπώ τα Χανιά και με αγαπάνε και θέλω να πάνε ακόμη καλύτερα μέσα στην καρδιά μου. Λοιπόν, Ευρυπίδη, ευχαριστούμε για την παρουσία σου στο αθλητικό. Να είστε καλά. Πάντως, το έργο σου, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό Βόλιο που είναι μια πολύ συμπαθής ομάδα. Και να είστε καλά. Θα γίνει με την αναδιάθρωση. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και περιμένουμε τα νεότερα. Να είστε καλά και να συνεχίσετε δυναμικά, Λευτέρη και Μάκη, γιατί και εσείς κάνετε τον δικό σας αγώνα. Εντάξει, για να στηρίζετε αυτή η εκπομπή, αυτό το site, δίνετε πολλά πράγματα, είστε αξίες χαρακτηρίων. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εσείς είσαι και λίγο πιο παλιός από το Λευτέρη Μάκη. Το 6 έκανες εκπομπές για 10 χρόνια μπροστά, χωρίς να θέλω να σας γαϊδέψω. Από εκεί και πέρα όμως, συνεχίστε έτσι δυναμικά γιατί είστε ωραίο δίδυμο. Και εμείς που είμαστε βόρειοι σας παρακολουθούμε, εντάξει, και έχετε πολλούς θαυμαστές, με τέτοια δύναμη, με πυγμή, είμαστε όλοι δίπλα σας. Έτσι. Χάρηκα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά από τον Ευρυπίδη καμερά του. Περιμένουμε τώρα να συνδεθεί ο Στέλιος ο Μιχαηλάκης, για να πάμε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο. Τράβηξε αρκετά τελικά, έτσι. Υπολογίζαμε για μισάωρο και παρόλο να βγάλουμε ολόκληρη ώρα. Ανάκω απλά να πω ότι τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Χανίων, υπεύθυνο στα αθλητικά, τον Στέλιο Μιχαηλάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ αγαπητός κύριος και γενικότερα είναι ευχάριστο να κάνει συζητήσεις μαζί του και ειδικότερα όταν αυτές αφορούν τη θεσμική του ιδιότητα, τέλος πάντων, γιατί βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να δούμε τι θα γίνει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, εάν ο κόσμος μπορεί να έχει πρόσβαση. Υπήρξε μια υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε σήμερα, τέλος πάντων, ότι σε κάθε περίπτωση ανοίγουν τα γήπεδα, ανοίγουν τα γυμναστήρια, αν δεν τα λέω λάθος. Απλά περιμένουμε να δούμε πότε θα εφαρμοστούν, πότε επί της ουσίας δηλαδή θα είναι σε θέση. Έλα, Στέλιο, με τα αυτιά. Καλησπέρα, Στέλιο. Μας ακούς? Καλησπέρα, παιδιά. Έχω βάλει αυτά τα ακουστικά για να αισθάνομαι όπως είμαι σε αγώνα αυτοκινήτου. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Για να θυμηθώ λίγο και εγώ το δικό μου το κομμάτι που το έχω αναζητήσει τόσο πολύ. Ναι. Λοιπόν, τι κάνετε? Αγαπητέ Στέλιο, καλησπέρα. Θα σε ρωτήσουμε και για ό,τι αφορά το Δήμο Χανίων να μας πεις κάποια πράγματα που ενδιαφέρουν και τον κόσμο, αλλά και για το τοπικό πρωτάθλημα. Επειδή είχαμε το τέλος, έτσι, το απρόσμενο εν πολλής, το απρόσμενο με βάση με το πώς ξεκίνησε η χρονιά και πώς κατέληξε, τέλος πάντων. Τέλος, το πώς αποφασίστηκε έτσι να διακοπεί η σεζόν. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε, γιατί ενημερώνετε με ένα διαφορετικό...
Με ένα διαφορετικό τρόπο, κάτσε με παιδί μου, μου πεις εμένα τι θα πω. Εγώ μπορεί να βγήκα και πιο πρώτα από εσένα στο ράδι, είπαμε. Σε παρακαλώ, βραδιάτικα. Είμαστε αρέσει να ξεκινήσουμε με χαμόγελα, έτσι. Δεν μας αρέσει. Λοιπόν, χαμόγελα στον κόσμο οπωσδήποτε πρέπει να μεταφέρουμε. Έτσι, οπωσδήποτε, γιατί προσπαθούμε να πάμε στην κανονικότητα. Θέλει πολύ δρόμο ακόμα. Έτσι που τα κάναμε. Κάνει σχέδια, λέει, και ο Θεός γελάει. Πραγματικά το πρωτάθλημα άκομψα τέλειωσε. 5 αγωνιστικές ήταν ακόμα. Για τους μικρούς συλλόγους σαφώς ήταν πολύ καλά, για εμάς δηλαδή εννοώ. Για τους πρώτους τους πρωτοπόρους μπορεί να μην ήταν, γιατί τα δεδομένα μπορεί να αλλάζανε στην πορεία, αλλά αυτή είναι η ζωή και πάμε παρακάτω. Είναι τώρα δίκαια, όσον αφορά το... δίκαια στην πρώτη θέση ή θα άλλαζε το τοπίο τις τελευταίες 5 αγωνιστικές? Ποια είναι η άποψή σου? Νομίζω ότι δεν θα άλλαζε. Παρόλο που είχα την αγωνία και το άγχος, γιατί είχα του κόψει βαθμούς ο ταπεινός Ηρακλής, το πρωτοπόρο Άρη Σούδας, και ειλικρινά τώρα το λέω, γιατί και η μία είναι συμπαθέστατη ομάδα και η άλλη και ο Απόλλωνας, ενώ και η Σούδα, χωρίς να αφαιρώ την παλιόχρονα, απλώς δεν έχουμε τη σχέση που. Να μην με παρεξηγηθώ κιόλας. Με τα παιδιά έχουμε τη σχέση, ενώ με την παλιόχρονα είναι και μακρινά και μακρινή και δεν έχουμε τόσο πολύ σχέση. Όχι καλή σχέση. Λοιπόν, να το ξεχωρίσουμε αυτό. Όσον αφορά το θέμα της καραντίνας, εγώ δεν το έχω ζήσει, Μάκη μου και Δευτέρη μου, γιατί η μόνη μου αγωνία ήταν πώς θα εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι, οι συνδημότες μας, από το Δήμο. Γιατί εγώ ήμουν καθημερινά εκεί, κάναμε διάφορα πραγματάκια εν ώψη και του κλεισίματος των σταδίων, όπως είναι, ξέρω εγώ, οι απολυμάνσεις, όπως είναι να καθαρίσουμε το... Φτιάξαμε λίγο τη σφύρα, τη σφυροβολία, εκεί το προπονητήριο στην Αγιά, τον Κλαδισό βάφεται ακόμα, το προχωράμε, τη Μοναχή Ελιά. Τα χώρα είχαν μεγαλώσει στα γήπεδα, στο προπονητικό κέντρο και τα άλλα. Και στα περβόλια, και φέραμε ειδικό μηχάνημα του Ηράκλειο για να το συνεφέρουμε και ούτω καθεξής. Θα τα τώρα ανοίγουν σιγά σιγά τα αθλητικά κέντρα και βλέποντας και κάνοντας. Τέλειο, με ακούς? Ναι, ναι. Ωραία, γιατί μιλούσα τώρα, αλλά μάλλον δεν με ακούγες. Μάλλον μιλήσω, έκανα μονόλογο. Σε πήρα. Καλά, έκανε. Τώρα τα έργα του Δήμου θα μας τα πεις αναλυτικά και θέλουμε να σε ρωτήσουμε τι γίνεται, τι ισχύει, πότε ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει στα γήπεδα να τρέχει. Έτσι να μας τα πεις, σε όσα φυσικά ανήκουν στην δύναμη του Δήμου Γανίων. Το Εθνικό Στάδιο Γανίων, το λέει και η λέξη, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ανήκει στο κράτος, στην πολιτεία ουσιαστικά, δεν ανήκει στο Δήμο Γανίων. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί ο Δήμος Γανίων στην προκειμένη περίπτωση να ομιλεί για ό,τι αφορά το Εθνικό Στάδιο Γανίων και πότε θα ανοίξει να πάει ο κόσμος να τρέχει. Το ίδιο και το κολυμπητήριο στη Νέα Χώρα. Πες μας καταρχήν έτσι ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε την κουβέντα, επειδή μας είπες ότι ο Άρης εύκολα ή δύσκολα θα έκανε το πρωτάθλημα. Αυτό δεν μας είπες, ότι δεν θα έκανε την πρώτη θέση. Τι βλέπεις? Έτσι που είχαν πάει τα πράγματα με τα τελευταία αποτελέσματα του Απόλλωνα, που στα τελευταία παιχνίδια αντιθέτως με τον Άρη είχε πέσει λίγο, με τραυματισμούς, με τιμωρίες, με διάφορα πραγματάκια, πιστεύω ότι ήταν δύσκολο. Αλλά έγινε παραγωγή καλού ποδοσφαίρου. Και από τις τρεις ομάδες στην κορφή, μπορώ να πω. Αλλά ειδικότερα από τον Απόλλωνα και τον Άρη. Παίχτηκε καλή μπάλα. Και παίχτηκε γενικά και σε όλο το πρωτάθλημα καλή μπάλα, μη γνωρίζοντας το Σαββατοκύριακο ποιος θα είναι ο νικητής. Αυτό είναι το θετικό στο χανιώτικο ποδόσφαιρο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ χρονιά, παρόλο που δεν τέλειωσε. Πώς βλέπεις τα πράγματα του χρόνου για το τοπικό? Και ποια είναι η άποψή σου και θεσμικά θα μπορούσες να τοποθετηθείς? Εάν ενδεχομένως, βέβαια κρίση θα κάνεις, δεν είσαι αυτός που θα αποφασίσει προφανώς, αλλά μας ενδιαφέρει η άποψη του αντιδημάρχου, τι θα γίνει και με τις γιορτές, με τα πανηγύρια που διοργάνωναν τα καλοκαίρια οι ομάδες. Το ξέρεις ότι συζητιέται στην κάτσα αυτό το θέμα, Μεγάλη αγωνία από όλα τα σωματεία για αυτό το θέμα, αλλά αν δεν γίνουν τα πανηγύρια, πιθανόν να ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε, στο αεραστεχνικό, αληθινά αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όποιοι θέλουν να παίζουν για τη φανέλα. Με ένα, πώς να το πω, με ένα χαρτζιλίκι που λέγανε στο παλιά. Με ένα... Τις βενζίνες που λέγαμε. Τις βενζίνες, μπράβο. Ενδεχομένως. Καλά έκανες και το είπες έτσι με ένα δικό σου τρόπο. Έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα γίνει, γνωρίζοντας ότι κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν. Έτσι, κάποιες συναυλίες με αποστάσεις, με τα δεδομένα και τις παραμέτρους που πρέπει να ισχύουν για τα μαγαζιά μου, για όλα τα... Για την εστίαση, για όλα τα δεδομένα, για όλα τα... όπου υπάρχουν ανθρώποι και κυκλοφορούν, τέλος πάντων. Αλλά εδώ μιλάμε ότι
το χρονικό διάστημα αυτό που ήταν ο κορονοϊός, βάζοντας απογορευτικά σε όλα τα γήπεδα και τα στάδια, τα ανοιχτά και τα κλειστά, κάθε βράδυ είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, να κυνηγάμε διάφορους από μέσα, τους λέμε σας παρακαλούμε με τον ωραίο τρόπο να βγείτε έξω. Γιατί δεν είναι και καλό τώρα να πάει η αστυνομία και να δώσει μια κλίση του 1,5 χιλιάρικου κατά άτομο και να... που ο κόσμος έχει τέτοιες ανάγκες. Νομίζω να είναι το σωστό. Πρέπει και αυτοί όμως να καταλάβουν και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω. Πέρασε. Ορίστε. Πέρασε λίγο αυτό το διάστημα όμως. Δηλαδή, εντάξει, δεν πέρασε αυτό το διάστημα ακόμα. Μέχρι 18 του μήνα η οδηγία είναι ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στα αθλητικά κέντρα. Από εκεί και πέρα κάποιες ομοσπονδίες, όπως είναι κάποια ατομικά αθλήματα, όπως είναι το τένις, όπως είναι το βόλεϊ και αυτά, με υποπροϋποθέσεις, λένε να ανοίξουν. Αλλά το σωματείο υποχρεούται να παίρνει τα στοιχεία, να κάνει θερμόμετρηση και όλα αυτά, που τα σωματεία που έχουμε μιλήσει ήδη δεν θέλει κανένα να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο. Μα δεν έχουν τα λεφτά. Με κόκκινα μπαλάκια, με πράσινα μπαλάκια. Είναι μεγάλο το κόστος για να αναλάβουν να μπορέσουν να τηρήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο. Έτσι, για να τηρηθεί το πρωτόκολλο είναι τεράστιο το κόστος, ή απλά μεγάλο. Και σε μια εποχή που δεν έχουν εισπράξει καθόλου, δεν μπορεί ο καθένας μέσα στην κρίση να βάλει χρήματα από την τσέπη του. Όσο και να είναι και να αγαπά αυτό που κάνει. Οπότε, αγαπητέ Στέλιο, πάμε στο προκείμενο. Τι γίνεται με τους αθλητικούς χώρους, υπαίθριους ή κλειστούς, κυρίως τους υπαίθριους βασικά, που εντάξει, νομίζω ότι αν μπορούσε να υπάρξει μια προτεραιότητα, αυτοί φαντάζομαι ότι θα άνοιγαν πρώτα και αργότερα οι κλειστοί. Λογικό είναι αυτό. Πώς? Το λογικό είναι αυτό. Πρώτα οι ανοιχτοί. Αυτό. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε κι εμείς με τη Λίνα, την προϊσταμένη του αθλητισμού, τη Λίνα Τιμψούνη, να μπορούμε να κάνουμε κάποιες και για τους πολίτες των Χανίων που γυμνάζονται, που θέλουν να κάνουν κάποιες, σε κάποια κλειστά γυμναστήρια, να μπορούν να αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους. Αλλά και στους υπόλοιπους, σε συλλόγους, να βοηθήσουμε να κάνουμε σε ανοιχτούς χώρους, επαναλαμβάνω, που θα ορίσουμε να μπορούν τα παιδιά να κάνουν κάποιες ασκήσεις, ειδικά τα μικρά παιδιά που έχουν φρικάρει μέσα στα σπίτια τόσο καιρό. Γιατί εμείς οι μεγάλοι, εντάξει, το έχουμε περάσει το δρομολόγιο της ζωής. Αλλά τα μικρά, εγώ τα σκέφτομαι αυτά τα μικρούλια. Mm-hmm. Έτσι. Γι' αυτό και σε συνεργασία πάντα και με καλοπροαίρετα με τον πρόεδρο της ΕΠΣΟ, κ. Κωνσταντινίδη, σχεδιάζουμε αν όλα πάνε καλά και ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, να κάνουμε ένα μίνι τουρνουά για την ΚΑΠΑ 16, ειδικά πρώτα απ' όλα, που ξαφνικά θα βρεθούν να παίζουν σαν άντρες χωρίς να το έχουν καταλάβει. Πάντως η ΕΠΟ δεν έχει ανακοινώσει τι θα γίνει με τα ΚΑΠΑ 16. Είπε ότι διακόπτονται οριστικά τα πρωτοθλήματα ΚΑΠΑ 12, ΚΑΠΑ 14. Δεν είναι για τα Πανελλήνια, επειδή η ΚΑΠΑ 16 δεν υπήρχε. Μπράβο, για τα Πανελλήνια. Επίπεδο και θα αποφασίσουν οι ενώσεις. Ναι. Νομίζω ότι η δικιά μας ένωση αποφάσισε ότι κανένα θα ξεκινήσει, ούτε η ΚΑΠΑ 16. Αλλά για αυτή την ηλικία ειδικά, σχεδιάζουμε και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να κάνουμε ένα μίνι τουρνουά. Πάντα σε συνεργασία μιλάμε με την ΕΠΣ Χανίων, έτσι. Mm-hmm. Αυτό Δήμος... το έλεγε πρόσφατα και ο κύριος Κωνσταντινίδης, ότι υπάρχουν σχέψεις. Απ' την άλλη μεριά, όσο... Ναι, συγγνώμη. Σας το έλεγε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Τον άκουσα. Είμαστε σε επαφή με τον κύριο Κωνσταντινίδη, σχεδόν καθημερινή, γιατί έτσι πρέπει. Αλλά είμαστε και με το συμβούλιο, το νέο συμβούλιο του ΕΑΚ, τον κύριο Κουριδάκη, τον Σβουράκη, τον κύριο Ιδρικάκη, το δικό μας τον άνθρωπο. Είμαστε σε συνεννόηση, μιλάμε για διάφορα πράγματα για να μπορούμε να πάμε, αν και υπάρχει η δυνατότητα, ένα βήμα μπροστά τον αθλητισμό στα Χανιά. Με διάφορους τρόπους. Βοηθώντας ο ένας τον άλλο, τώρα θα κάνουμε μια τηλεσυνδιάσκεψη για τους αθλητές, η οποία θα τη διαμορφώσει και θα την εκτελέσει η Λίνα Ιψούνη, σε συνεργασία με το ΕΑΚ. Mm-hmm. Θέλω να πω με αυτό ότι αν δεν συνεργαστείς και δεν έχει το μυαλό σου προς όλες τις κατευθύνσεις, μένεις στο ίδιο σημείο. Θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Πες μας, αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, τέλος πάντων μέχρι τώρα, αλλά και τι αναμένεται να γίνει, τι έχει κάνει ο Δήμος Χανίων με τις αθλητικές εγκαταστάσεις? Πραγματοποιήσατε έργα συντήρησης και τι ακριβώς έχετε κάνει? Ναι, επιτοπίσουν, τα είπα και στην αρχή, αλλά να ξαναπώ. Βάφονται οι εσωτερικοί χώροι και όχι μόνο του Κλαρισσού. Κλαδέψαμε το ναυταθλητικό, το κάναμε σαν περβολάκι όμορφο. Τη σφυροβολία φτιάξαμε εκεί πέρα, την πολυπαθή σφυροβολία που έχουν τα παιδιά, κάνανε σε ακατάλληλες συνθήκες προπόνηση. Στους αμολόφους.
Κάποτε. Ναι. Βάφουμε τη μοναχή ελιά. Όλα αυτά τα κάνουν οι γυμναστές. Γιατί δεν ήθελε κανείς να τους κοπεί ο μισθός τους. Επομένως, έπρεπε κάτι να δικαιολογήσουμε, ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Φτιάζουμε το προπονητικό κέντρο του ΑΟ Χανιά εκεί στη μοναχή ελιά, τα φρεάτια, τα κουρέματα και αυτά. Τώρα φτιάζουμε την εξωτερική πλευρά που είναι και επικίνδυνη. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Εκεί στη γωνία σας παρακαλώ πολύ όλο τον κόσμο να μην αφήνει αυτοκίνητο βγαίνοντας από τη μοναχή για να μην μπορεί να υπάρχει ορατότητα να προκύψει κανένα τύχημα, γιατί θα στεναχωρηθούμε όλοι πολύ. Θα κλαδέψουμε τις φάγες, όλα αυτά τα δέντρα που είναι έξω αυτές τις μέρες, που είναι δουλειά της περιφέρειας. Ναι, αλλά σε συνεννόηση θα το κάνουμε, γιατί δηλώνει η αδυναμία. Γιατί πρέπει να γίνει. Και διάφορα άλλα πραγματάκια τώρα που δεν τα θυμάμαι κιόλα. Θα γίνουν και άλλα παυσίματα. Προσπαθούμε να πάρουμε μια προσφορά για να γίνει μια συντήρηση στην οροφή στα περβόλια, να κάνουμε μια μελέτη. Το θεωρώ απαραίτητο. Και εντωμεταξύ έχει υπογραφεί πριν 5 μέρες περίπου με τον εργολάβο που θα κάνει μια συντήρηση γενικά στα γήπεδα. Σε όλα τα γήπεδα ποδοσφαίρου, επαναλαμβάνω. Τι συντήρηση, γιατί μέχρι τώρα έγιναν κάποιες εργασίες στα χορτάρια, στα πλαστικά. Ναι, αυτό ήταν ένα χτέρισμα που εδώ να το τονίσουμε, ότι εμείς είπαμε ότι πρώτη φορά γίνεται μονοκόμματα σε όλα τα γήπεδα. Δεν είπαμε ότι δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν σε κανένα άλλο γήπεδο. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Από την άλλη μεριά υπογράφηκε πριν 20 μέρες περίπου το γήπεδο των Τζικαλαριών και η αλλαγή του τάπεδα στα Νεροκούρου για την ώρα. Η μελέτη προχωράει για τη μοναχή Ελιά και τους Αγίους Αποστόλους. Έχει προχωρήσει αυτή, έχει πάει στην περιφέρεια, οριμάζει και νομίζω ότι το συντομότερο δηλαδή θα έχουν αλλαγή τάπεδα. Ξέχασα να πω συγγνώμη, τον Ρημάκη, ότι πήγαμε τουαλέτες στο Γρανίτη που δεν υπήρχε τουαλέτα. Πήγαμε τουαλέτες στο Χάλι. Σοβαρή. Και κάνουμε και μια σοβαρή προσπάθεια, γιατί εκεί υπάρχει ένα τεχνικό θέμα το οποίο θέλουμε με ποιο τρόπο να το προσπεράσουμε. Νόμιμα όμως και ηθικά, να βάλουμε τρεις κερκίδες. Δηλαδή, μία στο Γρανίτη, μία στο Χάλι και μία στη Χαροδιά. Μάλιστα. Να μην είναι λαϊκά καρέκλες εκεί, πλαστικές καρέκλες, γιατί είναι και δυστυχώ. Στέλιο, λύσε μας μια απορία. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση, επειδή δεν έχουμε επισκεφτεί κιόλας στο χώρο, βρίσκεται το χορτάρι του γηπέδου περιβολίων. Το πρώτο είναι αυτό που θέλω να σε ρωτήσουμε για τα περβόλια. Το δεύτερο είναι. Τι έγινε με την οροφή στα περβόλια, έχει κάποιο πρόβλημα. Και το τρίτο, ότι κατά την άποψη τη δική μας, τη δική μου τουλάχιστον, είναι ότι χρειάζεται βάψιμο η τύχη εντός των περιβολίων, γιατί είναι και άσχημη εικόνα με το να παίζουν τα παιχνίδια εκεί οι δύο επαγγελματικές ομάδες και να μεταδίδονται από την δημόσια τηλεόραση. Βλέπεις ότι χρειάζεται μια αναγέννηση η τύχη. Χρειάζονται βάψιμο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα. Όχι, γενικά η αυτοψία. Αυτό το πράγμα ως δημοσχανίων και αν είναι στο σχέδιο να βαφτούν οι τείχοι και τέλος πάντων να διορθωθούν αυτές οι μικρολεπτομέρειες που για μένα παίζουν σημαντικό ρόλο. Εγώ καταρχήν θα ευχηθώ σε μία ομάδα τουλάχιστον των Γανίων να ανεβεί στη Super League. Ο Πλετανιάς αποκλείεται. Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να ανεβεί και αυτός. Δημιουργικά, όχι για τη φετινή σεζόν. Υπάρχει τρόπος, αλλά δεν με ακούει κανείς εμένα. Είναι η επιθυμία μου. Να κάνω συνένωση και να ανεβούν μαζί. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Προσωπική μου άποψη είναι. Θα την εκφράσω, δεν την εκφράζω σαν αντιδήμαρχος, αλλά σαν φίλαθλος του Γανιώτικου ποδοσφαίρου. Να τα ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Πριν είχαμε τον μεγαλομέτωχο του Ολυμπιακού Βόλου, τον Ευρυπίδη, τον Τσιμπανάκο. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να του κάνουμε τέτοια ερώτηση, αν υπάρχει ενδεχόμενο συνένωση τη νίκη Βόλου με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, αυτά δεν τα ρωτάσετε για πλάκα. Με ξέρεις από πάρα πολλά χρόνια. Είχε ακουστεί κάποτε γι' αυτό, Μάκη, είχε ακουστεί κάποια σενάρια και μάλιστα λέγανε για όνομα Ολυμπιονίκης θα το βγάζανε δηλαδή, την ομάδα. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και τρελός. Τους το είπα όταν ήρθαν στη συνάντηση στο Δήμο και στους δύο, και στον κύριο Κάκη και στον κύριο Μαδουλάκη, ότι η ευχή μου είναι αυτό. Τώρα, αν κάποια στιγμή μου τραβήξουν τα αυτοί... Τι σου είπανε? Τώρα, τι να σου πω τι μου είπανε. Δεν λέγονται αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά τα περβόλια. Πάμε στα περβόλια τώρα, γρήγορα. Η οροφή έχει κάποια προβλήματα εξ αρχής. Βάζει νερά τα οποία χαϊδεύονται στο νερό, ξέρεις ότι περπατάει. Πάει κάτω στα κτίρια από την οροφή. Χαϊδεύει, περνάει, κάνει ζημιά στα κτίρια. Έχει κάνει κάμποση ζημιές. Επομένως, πρέπει να γίνει άμεσο μια επέμβαση εκεί. Όσον αφορά τις κερκίδες απέναντι στη θύρα 4,
Τι ποσό μιλάμε ότι θα είναι η εργασία αυτή περίπου? Το ποσό δεν μπορώ να σου πω εγώ τώρα, αφού δεν έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη. Πανώς, γιατί όχι, υπάρχει και άλλο πρόβλημα απέναντι με τις κερκίδες. Αν τυχόν και ανεβεί μια ομάδα στη Super League, που ξαναεπαναλαμβάνω το εύχομαι από την ψυχή μου, θα είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, όλες αυτές τις ομάδες να παίζουν στα χανιά μας. Έτσι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά οι κερκίδες. Είναι σε άθλια κατάσταση τα καθίσματα. Έχει πρόβλημα στατικότητας. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, ναι. Το οποίο λύνεται, αυτό λύνεται και με δικά μας συνεργεία. Να πούμε την αλήθεια. Μιλάμε από τώρα... εκεί και πέρα όμως θέλει μια μεγάλη εργολαβία και μια συντήρηση στα περβόλια, όπως ναι, θέλει και στην πορεία, για την καινούργια σεζόν μιλάμε πάντα, και ο κλαδισμός εξωτερικά. Ναι. Είναι στην ανατολική πλευρά η κερκίδα αυτή, λες, για την απέναντι κερκίδα. Για την απέναντι κερκίδα, ναι. Την ξεσκέπαστη που λέμε, την ξεσκέπαστη. Ναι, την ξεσκέπαστη. Ωραία, για πες μας για τα υπόλοιπα, για το χορτάρι. Το χορτάρι, επειδή είχε μεγαλώσει πάρα πολύ το χορτάρι, είχε γίνει δέντρο, φέραμε τον κύριο Μαγιωτάκη από το Ηράκλειο, γιατί τα δικά μας τα μηχανήματα μπουκώναν. Δηλαδή, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ύψος του. Φέραμε τον κύριο Μαγιωτάκη, έκανε μια συντήρηση. Συντηρείται τώρα. Ο κύριος Κατσίγιανης εκεί αγαπάει πάρα πολύ το γήπεδο. Είναι και άλλοι που το αγαπάνε, το φροντίζουν. Και έτσι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση το Γρασίδι. Κατσιγιανάκης. Ναι, ναι, ο Νίκος. Εντάξει. Κατσιγιανάκης. Λοιπόν, και με το θέμα του βαψίματος των τείχων εντός των περιβολίων. Αυτό, όπως σου είπα, εκεί πρέπει να γίνει μια μεγάλη εργολαβία. Το οποίο αυτό συζητάμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Αλιόγλου, που έχει μια ευαισθησία λόγω του είναι και ο τόπος του εκεί, και ήταν κάποια στιγμή και στο γήπεδο. Έχει περάσει από εκεί. Κατά συνέπεια, προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση για να κάνουμε μια γενική αναζωογόνηση του γήπεδου των περιβολίων. Τα δύο θέματα όμως που μου έβαλες, δηλαδή το χορτάρι, ο χορτάρι είναι σε πολύ καλή κατάσταση τώρα, μετά από την επέμβαση που κάναμε, και τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Ζωντάνεψε το χορτάρι με το να μην υπάρχει δράση καθόλου. Έτσι, φαντάζομαι ότι είναι σε μια πολύ. Ξεκουράστηκε. Ξεκουράστηκε, πραγματικά. Ξεκουράστηκε το χορτάρι, αλλά δεν είναι καλή η ξεκούραση αυτή. Ναι, ναι, έχει. Σε κανένα δεν άρεσε. Δηλαδή, εγώ που τώρα που είμαι το αυτοκίνητο, έτσι. Να σας πω ότι μου λείπει το ποδόσφαιρο στα Χανιά και όχι μόνο. Τι να πω τώρα. Ναι. Μου λείπουν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Ακόμα και το πατάνγκ. Ακόμα και το. Το πατάνγκ. Αυτό που πετάνε την πύλια οι άνθρωποι της Γιώργης Αποστόλης. Ναι, ναι, ναι. Γελάει ο Μάκης. Πες μας. Να πω κλείνοντας ότι. Όχι κλείνοντας. Όχι κλείνοντας. Όση ώρα θέλετε εδώ. Όση ώρα θέλετε θα είμαστε μαζί. Προσπαθούμε. Είναι στα σκαριά μια συμφωνία με το ΜΑΙΧ που έχει κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό του χώρου, στον προάβλιο χώρο, που αθλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται εκεί. Με τον κύριο Μπαουράκη κάνουμε έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα κι εμείς, δηλαδή σαν Δήμος, να κάνουμε κάποιο μορφή αντάλλαγμα. Δηλαδή να φτιάξουμε κάποιες εγκαταστάσεις, να φτιάξουμε το γήπεδο εξωτερικά, φωτισμό και τέτοια, και να δοθεί στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή να λασκάρει τις ώρες του κοινού που είναι πάρα πολλές. Μια μπασκέτα θέλει φτιάξουμε εκεί. Έχει πέσει. Αμάν, με τρελαίνανε τώρα. Με τρελαίνανε. Ακόμα και την μπασκέτα στο ΜΑΙ ξέρει. Αυτό είναι. Αθλητικός. Τέλος. Έχει γίνει πολύ αθλητικός, η αλήθεια είναι. Και έτσι. Έχει και πάω, παίζω μπάσκετ εκεί χρόνια στο ΜΑΙ, γι' αυτό γνωρίζω. Μπράβο. Στέλιο, για να σου κάνουμε έτσι μια μέσα σε άκρες χιουμοριστική ερώτηση, αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου πάντα λες αυτό που θες. Περισσεύει 1,5 χρόνος ακόμα για να παραδώσετε το ποδηλατοδρόμιο. Γιατί είχατε πει για 2 χρόνια παράδοση, οπότε έχουν περάσει 6 μήνες. 1,5 χρόνο περιμένουμε το ποδηλατοδρόμιο να λειτουργεί. Η κυριακαδημαϊκό τέταρτο που το βάζεις. Υπάρχει αυτό. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά πληροφοριακά, για να ξέρεις, ότι μιλάμε συνέχεια με τον Ολλανδό. Είναι καταπληκτικός ο άνθρωπος. Μιλάει με τον κύριο Βακάλη και οι μελέτες προχωράνε ραγδαία. Πολύ καλά. Δηλαδή. Κάνει τη μελέτη έξω, δεν την έρχεται κάθε εβδομάδα εδώ. Κάνει τη μελέτη και ήταν να τελειώσει η μελέτη δικιά μας γύρω στο Μάιο. Όμως με όλα αυτά που γίνανε, το καταλαβαίνετε και εσείς, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι θα πάει λίγο πιο πίσω, Σεπτέμβριο. Επομένως, 4-5 μήνες τώρα δεν νομίζω να έχουμε και πρόβλημα άμα πάει πιο πίσω. Πραγματικά, γιατί το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο κύριος Ξανοδουδάκης, το 2 χρόνια αυστηρά, που είπε και με χαροποίησε ιδιαίτερα. Εντάξει, και εγώ σαν άνθρωπος το καταλαβαίνω ότι με αυτά που έγινε
το δίμηνο περίπου που μας πήρε αυτή η ιστορία, ένα δίμηνο στην Ελλάδα σε πάει ένα χρόνο πίσω. Ναι. Έτσι, αλλά σε 2 χρόνια περίπου από τώρα πιστεύω ότι θα είναι ποδήλατα μέσα. Αλλά μέχρι τότε όμως, για τους λάτρες του cross country, δηλαδή αυτούς που κάνουν home up ποδηλάτες, ξεκινάμε σε συνεργασία πάλι με κάποιο φορέα, δηλαδή αυτή τη φορά την εκκλησία, στο Σταυρό, εκεί που υπήρχε μια παλιά πίστα motocross, τη διαμορφώνουμε, την καθαρίζουμε για να μπορούν να, να γίνονται και αγώνες ακόμα motocross, αλλά και cross country, να μπαίνουν μέσα ποδήλατα για να κάνουν να αθλούνται. Τώρα, πόσο επηρεάζει τις δράσεις γενικότερα στον τομέα του αθλητισμού, επειδή έχουμε σε ένα Στέλιο Μιχαηλάκη, όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό? Πίσω από τον αθλητισμό, πολύ καλά ξέρεις ότι κρύβονται πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε για το μεροκάματο, που είναι αθλητές, που είναι επαγγελματίες, που είναι παράγοντες και ούτω καθεξής. Ένας ολόκληρος κύκλος. Έτσι, μιλάμε τώρα για τη γειτονική Τουρκία, ότι είναι η χασούρα πάρα πολύ μεγάλη. Επομένως, πιστεύω και στην Ελλάδα υπάρχει χασούρα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει εγκλωβισμός της νεαρής ηλικίας. Εξού και ο αθλητισμός. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να αθλούνται τα παιδιά και να μην περνάνε το μυαλό τους άλλα πράγματα. Έτσι, να υπάρχει αθλητισμός, να υπάρχει υγεία. Αυτοί που, οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε όλοι στο Τόκιο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το Φραντζεσκάκι, για το Αναστασάκι, για αυτούς τους ανθρώπους, τα παιδιά με τα ποδήλατα, να μην λέω ονόματα τώρα γιατί. Ο Μπροτζάκης, είναι. Ναι. Χιλιμύργοι ετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς και όχι μόνο, για διάφορες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Ο αθλητισμός στα Χανιά, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάει πάρα πολύ καλά. Μπορεί, έχει ακόμα περιθώριο να πάει ακόμα καλύτερα. Είναι η Άννα Τζουντουνάκη, η οποία προπονείται με ελαττήρια. Με ημάντες, δηλαδή, καταλάβετε πού έχει φτάσει το θέμα αυτό, γιατί τραβάει ένας αθλητής για να κάνει μια στοιχειώδη προπόνηση. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτό. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Στον αθλητισμό είστε τόσα χρόνια. Στέλιο, πώς νιώθεις μετά από έτσι όλους αυτούς τους μήνες, ένα χρόνο? Ακούγα προχθές και το Δήμαρχο που δώσε μια συνέντευξη ότι κλείσατε ένα χρόνο που είστε επικεφαλής, τέλος πάντων, που είναι ο συνδυασμός του κυρίου Σημαντηράκη, βρίσκεται στη θέση που είναι. Εσύ ο ίδιος, πώς νιώθεις για τα καθήκοντά σου, πώς σου φαίνεται η θέση που έχεις αναλάβει? Εάν είναι τόσο δύσκολα, εάν είναι βατά τα πράγματα έτσι όπως τα έχεις διαχειριστεί τόσο καιρό, ποιοι είναι οι στόχοι σου? Μάγι μου, καταρχήν είναι ένας χρόνος από το πρωτοδικείο, που καταθέσαμε το συνδυασμό στο πρωτοδικείο γενικότερα. Το χρονικό διάστημα όμως αυτό που διανύουμε, πιστεύω ότι, δεν μπορώ να πω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά πιστεύω ότι έχω βρει καλούς συνεργάτες, έχω βρει ποιοι είναι απέναντί μου που μπορώ να συνοηθώ. Και είναι το βασικότερο αυτό. Έχω βρει ποιοι μπορεί να δουλέψουν, ποιοι δεν δουλεύουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι στο Δήμο και σε κάθε δημόσιο τομέα, οι οποίοι έχουν φιλότιμο, έχουν ανθρωπιά και το πας μαζί τους για κάτι παραπάνω. Είναι και κάποιοι άλλοι που είναι αγρόν-αγόραζε, που λέμε στο χωριό μου. Ναι, ναι. Έτσι, επομένως, στο χρονικό διάστημα αυτό κάνω ανάγνωση και των σωματείων, γιατί υπάρχουν σωματεία αξιοπρεπέστατα και με τους διοικούντες αξιοπρεπέστατους. Υπάρχουν και άλλα σωματεία με λιγότερο. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πολλά. Ναι. Ωραία. Όμως, με τους συνεργάτες που είναι ειδικότερα ο Μαρκουλάκης, ο Γιώργος, η Λίνα Υψούνη και η Σκουλούδη, η Άντζελα, αυτά τα τρία παιδιά, διαχειριζόμαστε την κατάσταση και με την καθαριότητα στα στάδια και αυτά. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει καταρχήν η αυτοψία. Δηλαδή, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και πάμε κατευθείαν στο πρόβλημα. Δεν το συζητάμε πολύ. Ούτε αυτοί με κουράζουν, ούτε εγώ θέλω να τους κουράζω. Προχωράμε κανονικά. Ναι. Προχωράμε καλά. Η στόχη μου είπα ότι είναι αρχικά να βάλω τα σωματεία να αγαπηθούν. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει ποτέ. Έτσι, γελάτε. Γιατί το λες αυτό? Γιατί... Ναι. Όχι, να μην υπάρχει ίντρικα. Δηλαδή, έζησα το πριν καλά-καλά αναλάβω τη θέση μου αυτή που... Θα σου πω γιατί θα σου σχολιάσω και τη θέση που μου έδωσε ο Δήμαρχος. Πριν καλά την αναλάβω, είχα πέσει μια περιπέτεια με ένα αθλητικό χώρο στον Κλαρισσό που το διεδικούσαν τρία σωματεία. Το ένα που ήταν μέσα και τα άλλα δύο που είχαν δικαίωμα να μπουν μέσα και δεν μπαίνανε. Τελικά όμως, με τον τρόπο μας ο καθένας, καταφέραμε να μπαίνουν, να κάνουν τη δουλειά τους και από την καινούργια σεζόν να είμαστε καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα.
όταν υπάρχει δικαιοσύνη, κατά την ταπεινή μου άψη, νομίζω ότι τα σωματεία θα βρουν την άκρη. Όταν όμως τον έναν δίνεις 10 ώρες και στον άλλον δίνεις μία αντίστοιχα, κάτι δεν θα πάει καλά. Δηλαδή θα υπάρξει ίντρικα μεταξύ τους. Δηλαδή θα την έχεις δημιουργήσει εσύ αφελά σου. Ναι. Πάμε τώρα στο θέμα της θέσης μου. Σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού, το ήξερα ότι θα είναι δύσκολα. Δεν το φανταζόμουν βέβαια ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο. Ειλικρινά σας το λέω. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα, με την προοπτική ότι θες να κάνεις πράγματα. Αν δεν θες να κάνεις τίποτα, πας στο γραφείο σου, περιμένεις και κανένα τηλέφωνο σε πάρουν, κανονίζεις και βάζεις για τρεις υπογραφές, πέντε υπογραφές και τελειώνεις. Εγώ δεν ήμουν ποτέ ο ίδιος άνθρωπος, ούτε θα είμαι. Ούτε είμαι πολιτικός, ούτε σώνει και καλά, θέλω να ξαναβγω την επόμενη φορά. Ο κόσμος θα με κρίνει και ανάλογα θα πράξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω πράγματα με συνεργασία και με εσάς, γιατί να ξέρετε πολύ, το ξέρεις Μάγκη πολύ καλά και Δευτέρη, ότι παίζετε πολύ μεγάλο ρόλο στα αθλητικά δρόμενα του τόπου ή έτσι αλλιώς. Γιατί για να προχωρήσει κάτι πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη καθαρή, αξιοπρεπές ενημέρωση. Έτσι, αν εγώ κάνω κάποια πράγματα και εσείς μου παίζετε περισσότερα μαχαιριές, δεν πρέπει να πάω πουθενά. Ή εσείς κάνετε τη δουλειά σωστά και εγώ λέω, μωρέ, σιγά μωρέ, ο Καρσονάκη, μωρέ, ακούς, το Λευτέρι, ακούς, το Γάλλο, ακούς, να μιλάμε τι, να μιλάμε απλά. Τι κάνουμε τώρα, να μιλάμε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ εδώ, δεν κάνεις άκρη έτσι. Να μιλάμε καθαρές κουβέντες. Παίζεται μεγάλη σημασία όλοι οι αθλητικοί για μας. Έτσι, να, για να μπορούμε και εμείς να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Okay. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν υπάρχει προβολή της ομάδας του ποδοσφαίρου, των αγώνων αυτοκινήτου που ήταν η στέρηση που είχα τόσα χρόνια, άμα υπάρχει, να σου το πω με τους δικούς μου όρους, όταν υπάρχει μια καλή λέσχη, κάνει καλούς αγώνες, υπάρχει μια καλή προβολή, υπάρχουν χορηγήματα, υπάρχουν αθλητές, υπάρχει μια συνέχεια. Σε διαφορετική περίπτωση, πάμε στο καναβάσο όλοι μαζί. Στέλιο, μίλησε μας για τον Ερακλή Νεοκούρου, κάνε μας ένα σχόλιο γενικότερα για τη φετινή πορεία της ομάδας. Πέρσι είχες δηλώσει στο Μάκη, νομίζω ότι θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα, βέβαια φέτος βρέθηκε. Από την αρχή βρέθηκαν τρεις ομάδες που φάνταζαν διεκδικήτριες. Αλλά γενικότερα κάναμε μας το σχόλιο για τον Ερακλή που έχει καθιερωθεί στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας τα τελευταία χρόνια. Με μεγάλη ευχαρίστηση το σχολιάσω και αυτό. Σαφώς αν πηγαίναμε για άλλα πέντε παιχνίδια που ήταν εύκολα θα είμαστε πιθανόν μια-δύο θέσεις πάνω, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί όπως είπα, είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο έκτος ή ο πέμπτος, που δεν έχει μεγάλη σημασία. Όταν εγώ είπα αυτή την κουβέντα, ήταν πάλι να γίνει δύο ομίλοι στη ΓΑΜΑ Εθνική και αυτές οι τρεις ομάδες που φέτος ήταν στα πόδια μας, δηλαδή η Παλιόχωρα, η Σούδα και ο Απόλλωνας, ήταν να έχουν ανεβεί, αν θυμάστε καλά. Και με αυτή την προοπτική, εγώ είχα πει ότι θα κυνηγήσω το πρωτάθλημα. Παρά τα αυτά όμως, με 11 έως 15 μαχητές, με τους τραυματισμούς, τις τιμωρίες και όλα αυτά, καταφέραμε να είμαστε πολύ καλά. Και αυτό το οφείλουμε στον αρχηγό. Ο αρχηγός είναι ο Σπύρος ο Γαλάνης, ο οποίος είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Τον εθέλω, έχουμε κλείσει συμβόλαιο για 15-20 χρόνια. Σ' άρεσε. Είναι αξιόλογο. Λοιπόν, και από τους πραγματικά έτσι αξιόλογους. Είμαι περήφανος για αυτόν τον άνθρωπο που έχω κοντά μου, ειλικρινά. Είναι ο άνθρωπος που θα κάτσει να μιλήσει μαζί σου, ούτε θα εντριγκάρει, ούτε θα σε κοροϊδέψει, ούτε θα κάνει αυτό που κάνουν κάποια... να μην το πω. Δεν το λέω. Είχατε και την έκπληξη φέτος στη Μεγάλη, στο Κύπελλο, που αποκλείσατε το ΣΥΝΚΑ. Ναι, αλλά μετά πήγαμε και χάσαμε από τον Ίκαρο, τώρα δεν δικαιολογούμαστε, γιατί μπορεί να είμαστε σε αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε εμείς στην κλήρωση. Mm. Αν δεν χάναμε εκείνο το παιχνίδι. Καλά, αυτό τώρα είναι λεπτομέρειες, έτσι. Αθλητισμός είναι, συμβαίνουν όλα. Εγώ αυτό που θέλω να παίζετε καθαρό ποδόσφαιρο και να παίζετε μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι απέτηση. Δεν είναι απλώς επιθυμία, είναι απέτηση. Πόσο φαίνεται κοκκυπελούχος θα προκύψει μέσω κλήρωσης? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν νομίζω να αρέσει κανένα, ούτε σε αυτόν που θα το πάρει τελικά. Ναι. Θα ήθελα να μεταφερθεί το κύπελλο. Ναι, ότι τελικά θα είναι για την ομάδα η κλήρωση που θα εκπροσωπήσει κάθε ένωση στο κύπελλο Ελλάδας και ότι δεν θα της δώθει κύπελλο. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία για μένα, εμείς περιμέναμε τώρα να δούμε εκεί που έφτασε το πράγμα. Γιατί κόψαμε την πορεία πραγματικά του στο ΣΥΝΚΑ, αλλά έχουμε δώσει όλη μας τη βλακεία υπέρ του Μινόταυρου. Σε τρία παιχνίδια που βρεθήκαμε, σε τρία παιχνίδια είμαστε. Να μην αναφερθώ έτσι με σκληρά λόγια για την ομάδα μου, γιατί δεν κάνει. Είμαστε όμως ανύπαρκτοι. Το είπα τελικά.
Πήγαμε, κάναμε βόλτα στις Μπουργές. Και στα δύο παιχνίδια, και στα Νεροκούλ και στις Μπουργές, κάναμε βόλτα. Που δεν δικαιολογείται από μια τέτοια ομάδα που έχει, που έχει τσαγανό. Γιατί όπως είπαμε, ήταν 11 μαχητές. Δεν είχα εγώ 22 και 25 ποδοσφαιριστές. Να διαχειριστεί ο Σπύρος ο Γαλάνης και να κάνει άλλα πράγματα. Τόση ώρα προσπαθώ. Στις γενικές γραμμές είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα παιδιά. Ακόμα και με τον Οκυρέκε που ήρθε ουρανοκατέβατος, να το πω έτσι απλά, στην ομάδα και αυτός είχε το... Καλός παίκτης. Το έπαιξε το ρόλο του. Καλός παίκτης, λέω. Καλός, και... ναι. Θέλει προπόνηση. Δηλαδή ήταν απροπόνητος στον Ανέστα. Δηλαδή κάθε μέτρο που έπαιρνε... Αρκετά καλούς μικρούς. Και δικά σας βέβαια, τα πιτσιρίκια μας είναι πολύ βόλα. Δηλαδή τώρα δεν θέλουμε να βγάλουμε πολλά, αλλά βγάζουμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα βγάλουμε. Και αυτό πρέπει να κάνει κάθε ομάδα, πιστεύω. Και σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στα Χανιά που είχε μείνει πολύ πίσω ο αθλητισμός στα Χανιά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Αν δούμε λέει, το αντίστοιχο Ηράκλειο, σε όλα τα επίπεδα βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι η διαφορά τεράστια. Λοιπόν, Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι κοντά 10.30 ώρα κιόλας. Εντάξει, μπροστά κατάμενοι. Σας ευχαριστώ. Δεν πρέπει να το δει, είναι ευχαρίστησή μου, είστε στις δυο αγαπημένα μου παιδιά και δεν το λέω επειδή είστε δημοσιογράφοι. Το ξέρετε πολύ καλά και οι δύο, ότι σας έχω στην ψυχή μου και όλους δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όχι. Είμαι άνθρωπος που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι. Έτσι με λένε. Μα έτσι πρέπει κιόλας. Ναι. Χαρά μεγάλη να τα λέμε, χαρά μεγάλη που κάνετε αυτή την εκπομπούλα και είναι πάρα πολύ καλή στην ενημέρωση. Γιατί και εμείς καμιά φορά περιμένουμε να ενημερωθούμε για να ενημερώσουμε. Έτσι, είναι μια τροχιά, είναι μια αλυσίδα. Mm-hmm. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλό βράδυ. Εύχομαι να τελειώσει αυτό. Εσένα, καλή δύναμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Λευτέρη, αυτά και με τον Στέλιο Μιχαηλάκη. Στέλιο, κλείσει την καμερά σου. Έγινε. Για να σε αποδεσμεύσουμε, να καληνυχτήσουμε κι εμείς μόλις κλείσει ο Στέλιος. Κάνει τα λίγα εκεί, βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, Λευτέρη... Εντάξει, τραβήξαμε αρκετά σήμερα. Ναι, καλά ήτανε. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον και η συζήτηση με τον Τσιμπανάκο, αλλά και με τον Μιχαηλάκη, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αύριο θέμα αυτά που μας είπε για τα περιβόλια, γιατί έχουν ενδιαφέρον για μια εργολαβία που πρέπει να υπάρξει στο Σκέπαστρο, το οποίο βάζει νερά. Έτσι είναι... Και με την κερκίδα είναι σημαντικό ότι θα παρουσιαστεί μελλοντικά αυτό το πρόβλημα. Ναι. Θα χρειαστούν κάποιες εργασίες, φαντάζομαι, και στη ξεσκέπαστη που λέμε, στις θύρες 3-4. Ναι. Το πρόβλημα στατικότητας, δεν ξέρω ακριβώς τι. Το θέμα, εάν τα Χανιά του χρόνου είναι στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα για το θέμα αυτό, επειδή με ρωτάνε πραγματικά και στο δρόμο τι βλέπω και τι βλέπουμε, δεν βλέπουμε ακόμα κάτι. Το τι βλέπουμε εμείς δεν έχει καμία σημασία από αυτό που ενδεχομένως θα αποφασιστεί. Θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη διαβούλευση. Απορώ γιατί δεν έχει συγκληθεί μια τέτοια κατάσταση, τέλος πάντων, να μιλήσουν όλοι για το τι θα γίνει. Διότι δεν βλέπουμε να υπάρχει και φως. Δηλαδή αγωνιστικά δεν βλέπουμε. Είναι δεδομένο νομίζω, Μάκη, ότι δεν θα παίχτη μπάλα ξανά ούτε Super League 2 ούτε στη Football League. Αυτό. Θα να δούμε γιατί θα γίνει και στη Super League 1 αν θα παίχτη τελικά. Έτσι. Αλλά και... ακόμα είδαμε και τις, όπως και την ανακοίνωση της Δόξα Δράμα που λέει ότι εμείς δεν θα επιστρέψουμε στις προπονήσεις γιατί είναι αχρίαστες από τη στιγμή που δεν έχει αποφασιστεί επανέναρξη πρωταθλήματος. Για ποιο λόγο να. Αναλάβουμε ένα τόσο μεγάλο κόστος για το υγειονομικό πρωτόκολλο και να επιστρέψουμε. Ούτως ή άλλως που μιλούσαμε αυτές τις μέρες, σου έλεγα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, οι ομάδες γιατί να μπουν στη διαδικασία να κάνουν προπόνηση. Ναι. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή για το τι θα γίνει. Ο κορονοϊός τα έχει σαρώσει όλα στο πέρασμά του και ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιστρέψει δρυμύτερος τον Οκτώβριο. Γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα για όλους μας. Αλλά ας μην πάμε τόσο μακριά, ας δούμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μήπως πρέπει κιόλας να μπούμε στην κανονικότητα που μας υποχρεώνει ο κορονοϊός. Δηλαδή να πορευτούμε με το πρόβλημα και βάσει αυτού να προχωρήσουμε και όχι να πάμε σε μια κατάσταση. Να εφαρμόσουμε κάπως. Ναι, πράγμα. Και όχι στην κανονικότητα όπως ήταν προηγουμένως. Είναι απίστευτο πάντως, Μάκη. Τόσους μήνες δεν υπάρχει αθλητική είδηση να μην περάσουμε και να αναφέρεται μέσα η πανδημία. Ναι. Ότι με αφορμή δηλαδή τα γεγονότα που υπάρχουν, ότι παίρνονται κάποιες αποφάσεις. Και η UEFA διάβαζα χτες κάποια σχετικά ρεπορτάζ. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα γίνει. Δεν έχει πάρει απόφαση για τις διοργανώσεις που έχει υπό τον έλεγχό της. Το Champions League και το Europa League είναι μέσα και ο Ολυμπιακός περιμένει να παίξει. Εάν παίξει, ίσως πρέπει να αλλάξει εντελώς ο σχεδιασμός
να γίνει έκτακτος, δηλαδή για το επόμενο διάστημα, όπως αποφασίζονται και θεσπίζονται αυτή τη στιγμή οι 5 αλλαγές μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι αναλόγως να πορευτεί ποδοσφαιρικά η χρονιά από εδώ και πέρα, η περίοδος που ακολουθεί από εδώ και στο εξής, διότι είναι έτσι η κατάσταση που δεν ξέρουμε πότε τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν για να ξέρουμε ποια κατάσταση θα επικρατήσει. Μάγκη, να πούμε για μια είδηση που βγήκε στην ουσία την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή. Έχει να κάνει με το Ηράκλειο, όπου η ΕΠΣ Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των τοπικών κατηγοριών και ότι ο κυπελούχος θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης. Είναι δύο από τις τρεις αποφάσεις που πάρθηκαν από την ΕΠΣ Ηρακλείου και αναμένουμε και εδώ στα Χανιά να δούμε τι θα γίνει με την επικύρωση των βαθμολογιών. Φαντάζομαι ότι αυτή τη βδομάδα θα προχωρήσει η Ένωση λοιπόν στην επικύρωση για να κλείσει τυπικά και το κομμάτι με τις κατηγορίες. Υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες όπως την τρίτη κατηγορία, να δούμε τι θα γίνει. Εκκρεμούσε μια ένσταση από όσο γνωρίζουμε του Άρη Βουκολιών. Στην κάμα κατηγορία. Ναι, θα αλλάξει τα δεδομένα στην κορυφή, αλλά να δούμε τι θα γίνει, γιατί και ο νέος Ξαμικός ότι θα έχει αγώνα λιγότερο σε αυτό το ενδεχόμενο. Τι άλλο θέλω να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι που έλεγες, ότι ναι, τις προάλλες ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Εψανιών αν θα είναι πρωταθλητής ο Αρισούδας, αν θα στεφθεί πρωταθλητής. Η απάντηση ήρθε από την ΕΠΟ, είναι ξεκάθαρη. Και ως εκ τούτου ανακηρύσσεται για τη χρονιά 2019-20 ο Αρισούδας πρωταθλητής. Το ίδιο και η Δαμάσα στο Ηράκλειο. Και ο Στέλος Βιθύμιος... Η οποία όμως το είχε κατακτήσει και μαθηματικά. Ναι, αλλά δεν είχε υπάρξει ακόμα, δεν είχε επισφραγιστεί επίσημα. Έτσι, είναι τώρα επίσημο και οριστικό. Και περιμένουμε να δούμε, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη κατάσταση με το τι γίνεται στον Άγιο Νικόλαο. Στο ψέμα. Σε Λασίθιο. Είναι ψη Λασίθιου. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η Νεάπολη είναι πρωταθλήτρια. Διότι μάλλον θα πάει στην περίπτωση με συντελεστή βαθμών, πληροφορίες μου λένε. Αλλά η ψη Λασίθιου είναι αυτή που θα δώσει τη λύση. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση, το λέμε εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα. Είχαμε το τέλος, το οριστικό τέλος, την ανακοίνωση που υπήρξε από την ΕΚΑΣΚ για το τέλος των διοργανώσεων στο μπάσκετ. Οπότε πρωταθλητής, τουλάχιστον σε επίπεδο ανδρών, στέφεται ο Εργοτέλης. Ο οποίος ήταν άλλος, το φαβορί νομίζω φέτος. Κατά ψέματα έχει σχεδόν ένα ήττο σε ρήμο, νομίζω μια ήττα μονάχα από τον Ηρόδοτο ή από το Ηράκλειο, δεν θυμάμαι Λευτέρη. Ναι, έχει δείξει μια μεγάλη δυναμική φέτος ο Εργοτέλης. Από την αρχή της σεζόν, φλέρταρε τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως με την κορυφή και τελικά φέτος κατάφερε να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες από τη νέα σεζόν. Αυτό που... Να πούμε και για το βόλεϊ, Μάικ, επειδή δεν έχει βγει κάποια απόφαση από την ΕΣΠΕΚ, την Ένωση, δηλαδή την κριτική, ότι επειδή η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης αποφάσισε την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων και την οριστική διακοπή δηλαδή, ότι αναμένεται έτσι να στεφθεί πρωταθλητής Κρήτης ο Σούφου Πουχανίνου και να επιστρέψει ξανά σε επίπεδο Α2 κατηγορίας. Ναι. Λοιπόν, να κλείνουμε σιγά σιγά. Να ενημερώσουμε και τον Δημήτρη για να αποδεσμεύσει, να μας αποδεσμεύσει και να κλείσει το παράθυρο. Να πω μονάχα ότι θα γίνουν και κάποιες εκπομπές προσεχώς, οι οποίες δεν θα είναι ζωντανές. Έτσι θα είναι κάποιες, δηλαδή, συνεντεύξεις, κάποιες συζητήσεις με ανθρώπους που νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η άποψή τους προσεχώς. Δεν θα αποκαλύψουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά σε κάθε περίπτωση να τις περιμένει ο κόσμος αυτές τις εκπομπές. Γενικότερα, αν επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, θα κρατήσουμε αυτή την σχέση που αναπτύξαμε όλο αυτό το διάστημα, το διάστημα της καραντίνας. Έτσι, γιατί και περιμένει και κάτι άλλο που ετοιμάζουμε, να μην το πούμε ακόμα. Κάτι ενδιαφέρον που έχουμε ξεκινήσει. Θα το δει το προσεχές διάστημα ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι και μια ιδιαίτερη πρωτοτυπία αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι θα αρέσει και πολύ. Ελευθερή, όπως γενικότερα νομίζω ότι είναι θετικά τα μηνύματα που εισπράττουμε για κάποια πράγματα και αυτό είναι ευχάριστο. Επίσης δεχόμαστε την κριτική, Εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε πολύ δημοκρατικοί πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι δεχόμαστε την
κριτική, επαναλαμβάνω. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι για να ολοκληρώσω το που έλεγα προηγουμένως, ότι θα συνεχίσουμε και μετά τον ερχομό της κανονικότητας να έχουμε αυτή την σχέση τηλεοπτικά σε εισαγωγικά, διαδικτυακά αν προτιμάτε, με εικόνα. Απλά θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίζουμε αυτές τις ζωντανές εκπομπές με κάποια βίντεο που θα ρίχνουμε στον αέρα. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν από το φθινόπωρο βέβαια και μετά, και να τα οργανώσουμε και να βγαίνουν έτσι όπως πρέπει. Και επειδή, όπως ξέρεις, Δευτέρα, έχω τρέλα και με την τηλεόραση, γιατί ήταν η πρώτη μου δράση πάνω σε αυτή τη δουλειά, θέλω αυτό που θα βγει να βγει όσο δυνατόν πλήρη αριστερά. Και όσο... Έχουμε μια τρέλα γενικότερα με την τελειομανία, νομίζω. Αυτό το κακό μας. Λοιπόν, αυτά. Ο Δημήτρης, αν μας ακούει, να ρίξει σιγά σιγά το σήμα, αλλιώς Λευτέρη η στήλη του. Έτσι, ναι. Καλό από όλους μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε παρέα μαζί μας. Αύριο θα περάσουμε τα σημαντικότερα μέρη των δηλώσεων που μας έκαναν οι δύο απόψινοι μας προσκεκλημένοι. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.